Κυρίες και κύριοι, ξανά καλησπέρα σας από το Γάσιπι εδώ που σε περίπου ένα πεντάλεπτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την Δόξα. Στα πλαίσια της ένατης αγωνιστικής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος και πάμε να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν τον σημερινό αγώνα. Πρώτα για το ΑΠΟΕΛ. Ο Χιώτης που επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Αρτιματά, Σεφρέμ, Αλεξάνδρου, Βινίσιους, Παπάζογλου, Μωράης, Μάριο Σέρτσιο, Ντεβινσέντη, Νικόλας Ιωάννου που αύριο έχει τα γενεθλιά του και Ράφικ Τζιμπούρ. Ο Γιώργος Δόνης, αν χρειαστεί κάτι να αλλάξει, έχει τους Κίσα, Καρλάο, Ρίσε, Γκόμες, Σέριταν, Κωνσταντίνου, Σωτηρίου, Μαντούκα, Χριστοφίδη και Αλονεύτη στον Πάγκο. Πάμε να δούμε και το σχήμα με το οποίο θα παραταχθεί απόψε το ΑΠΟΕΛ. Είπαμε κάτω από τα δοκάρια ο Χιώτης, ο Μάριο Σέρτσιο στα δεξιά, ο Παπάζογλου με τον Μωράης στο κέντρο της άμυνας, ο Νικόλας, ο Ιωάννου στο αριστερό άκρο, Αρτιματάς και Βινίσιους, οι δύο αμυντικοί χάφη, τριάδα μπροστά τους, ο Εφρέμ, ο Ντεβινσέντη και ο Αλεξάνδρου και ο Ράφικ Τσιμπούρ θα είναι ο επιθετικός της ομάδος, εκτός και αν διαλέξει να παίξει με ένα 4-4-2 το ΑΠΟΕΛ. Για την Δόξα, Σιδεράκης, Ζόρζε, Φεράν, Ράμος, Νοβόα, Κάρλος Μάρκες, Άλβες, Νίλσον Αντώνιο, Λεωνάρτο, Λίβιξτον και Ραούλ Γκονζάλες. Αυτούς έχει επιλέξει ο Γιώργος Κωστή. Για να ξεκινήσουν τον σημερινό αγώνα, στον Πάγκο, η Μορφής, Ρομέρος, Χιόντις, Φερνάντες, Αχούλο, Οκάνα, Καλτερών και Χατζηφραγκίσκου. Ο Ρικάρτο Φερνάντες που μένει στον Πάγκο, καθώς δεν είναι έτοιμος. Αυτό είναι και το σχήμα της Δόξας. Ο Σιδεράκης κάτω από τα δοκάρια. Ο Κάρλος Μάρκες στο δεξί άκρο. Λεωνάρτο και Ζόρζε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Νίλσον Αντώνιο στο αριστερό άκρο. Νοβόα Λίβιξτον οι δύο αμυντικοί χάφ. Ο Φεράν λίγο πιο μπροστά με τον Ραούλ Γκονζάλες και τον Άλβες να είναι στα δύο φτερά. Και ο Ράμος να είναι η μοναδική επιθετική αιχμή για την ομάδα της Δόξας. Και παραλαμβάνουμε ότι οι δύο σημερινές αναμετρήσεις αυτή εδώ στο Γάσιπι ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την ομάδα της Δόξας αλλά και αργότερα αυτής της του Απόλλωνα με την Ομόνια θα ολοκληρώσει την ένα διαγωνιστική. Ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων που περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Είδατε τους δύο αρχηγούς, τον Νεκτάριο Αλεξάνδρο και τον Πάολο Ζόρζ, να ανταλλάσσουν έτσι και κάποιες φιλοφρονήσεις βγαίνοντας προς τον αγωνιστικό χώρο. Πάολο Ζόρζ, ο οποίος ήταν μέλος της μεγάλης πορείας του ΑΠΟΕΛ, που είχε φτάσει μέχρι και τους 8 του Champions League, είχε αποκλειστεί, θυμίζουμε τότε, από την Real Madrid. Εδώ είναι η διαιτητική ομάδα, την οποία σήμερα αποτελούν ο Αντώνης Χριστοδούλου, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Έχει σαν βοηθούς απόψε τον Μιχάλη Τσεντή και τον Ανδρέα Ανδρέου. Τέταρτος είναι ο κύριος Μάριος Τσαγκάρης. Εδώ και η βοηθή. Παρατηρητής διαιτησίας ο κύριος Μιχάλης Αργυρού. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία. Στη σέντρα η του ΑΠΟΕΛ με τον Τόμας Ντεβινσέντη και τον Ράφικ Τζιμπούρ. Και σε δευτερόλεπτα όλα θα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει εδώ Διονύσης Χιώτης. Αντώνης Χριστοδούλου μετά τον έλεγχο. Ο Γιώργος Κωστή, ο προπονητής της Δόξας για τον απόψινό αγώνα. Ακούσατε νωρίτερα τι μας είπε ο κύριος Σάκης Σιακόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Δόξας, για το προσωπικό πρόβλημα που αναγκάζει τον Σλόμπονταν Κρισμάρεβιτς να είναι εκτός της σημερινής αναμέτρησης. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την Δόξα με τον Ντεβινσέντη και τον Ράφικ Τζιμπούρ να είναι στην σέντρα για την έναρξη του αγώνα. Μπάλα που πέρασε στον Μωράης και από εκεί από τον Νικόλα τον Ιωάννου
στον Αρτιματά, ο οποίος θα βρεθεί στο κέντρο της άμυνας. Αρτιματάς και όχι ο Νούνο Μοράης, μαζί με τον Παπάζογλου. Ο Παπάζογλου για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Μόνο ο Μάριο Σέρτσιο είναι ουσιαστικά ο βασικός από τους αμυντικούς του ΑΠΟΕΛ στον σημερινό αγώνα. Ο Βινίσιος για τον Μάριο Σέρτσιο, ο οποίος προσπαθεί να ανέβει έχοντας τον Νίλσον Αντώνιο μπροστά του για τον Βινίσιους. Αμέσως για τον Μωράης κάθετα βρήκε τον Εφρέμ, ο Μωράης και πάλι για τον Βινίσιους. Η σέντρα ψάχνοντας τον Τζιμπούρο, ο Σιδεράκης που βγήκε και μάζεψε την μπάλα. Ο Ελλαδίδης τερματοφύλακας θα δώσει συνέχεια με το βολέ. Έστειλε την μπάλα στον Φεράν από εκεί. Στον Λεωνάρτο και τώρα στον Νίλσον Αντώνιο, μπαλιά. Η δόξα που προσπαθεί να περάσει, τον έκλεισε εκεί ο Αρτιματάς, τον Μπάρος. Αρτιματάς άλλαξε με τον Μάριο Σέρτσιο. Θα απομακρυνθεί η μπάλα για τον Τζιμπούρ, ψηλά, δεν πρόλαβε. Αυτός που κερδίζει είναι ο Λεωνάρτο, ο οποίος θα επιστρέψει την μπάλα στον Σιδεράκη και από εκεί στον Παόλο Ζόρζ και πάλι στον Σιδεράκη. Ανεβαίνει να πιέσει σιγά σιγά ο Ντεβιτσέντη και ο Ράφικ Τζιμπούρ. Πάει να γίνει το λάθος. Δεν ήταν καλή μπαλιά. Ο Σιδεράκης απομακρύνει την μπάλα. Εδώ ο Ντεβιτσέντη που προσπάθησε να κερδίσει. Μάριο Σέρτσιο για τον Εφρέμ. Ο Λίβιξτον αυτός που απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Στον Αρτιματά η μπάλα από την εκτέλεση του Μάριο Σέρτσιο του πλαγίου. Ο Παπάζογλου για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Κάνει κίνηση ο Αλεξάνδρου, παίρνει μπάλα, ανεβαίνει ο Νικόλας ο Ιωάννου. Το πλάγι όμως είναι για την δόξα. Γιώργος Δόνης όρθιος από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Με τον Κάρλος Μάρκες, εκτέλεση του πλαγίου για την δόξα. Πιέζουν ψηλά οι του ΑΠΟΕΛ, ο Νικόλας ο Ιωάννου κερδίζει, πέρασε η μπάλα από τον Κάρλος Μάρκες στο πλάγιο και πάλι για την δόξα, λίγο πολύ στο ίδιο σημείο. Κάρλος Μάρκες εκτέλεσε, χάθηκε η κατοχή, ο Βινίσιους, ο Ντεβινσέντη για τον Μωράης, αυτός για τον Αλεξάνδρου, για τον Ράφικ Τζιμπούρ που κρατάει μπάλα, έψαξε τον Αλεξάνδρου, παραχώρησε το πλάγιο ο Κάρλος Μάρκες για το ΑΠΟΕΛ αυτή τη φορά. Με τον Νικόλα τον Ιωάννου στον Ντεβινσέντη έγινε λάθος, κέρδισαν οι της δόξας με τον Άλβες. Κάρλος Μάρκες, μπαλιά μεγάλη, εκείνο ο Παπάζογλου που καθάρισε. Έγινε το λάθος από τον Βινίσιους. Η δόξα που ανεβαίνει με τον Νίλσον Αντώνιο επιχειρεί ένα σούτ από πολύ μακριά για να φνιδιάσει. Αλλά πέρασε μακριά όμως από την εστία του Διονύση Χιώτη, ο οποίος σιγά σιγά θα στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια. Ο Λίβινγκστον, ο οποίος έτρεξε μαζί με τον Βινίσιους, και ο Χιώτης θα δώσει συνέχεια με το βολέ πλέον. Τζιμπούρ κερδίζει την κεφαλιά για τον Εφρέμ. Το πλάγι όμως είναι για την δόξα. Με τον Νίλσον Αντώνιο να περιμένει την μπάλα για να εκτελέσει. Λεωνάρτο και πάλι για τον Νίλσον Αντώνιο που σήκωσε την μπάλα. Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου πάει να την κερδίσει και τα καταφέρνει. Τώρα για τον Ντεβινσέντη κάνει κίνηση ο Εφρέμ. Καθόλου καλή η μπαλιά από τον Τόμας Ντεβινσέντη. Η μπάλα περνάει και πάλι στην κατοχή της δόξας με το Σιδεράκι. Εδώ ο Τόμας Ντεβινσέντη να στείνει την μπάλα στην γωνία της μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια. Ο Εμάνουελσον είναι εκτός, ο Αμπροής επίσης εκτός για την δόξα. Ο Ρικάρτο Φερνάντες, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Ακούσατε από τον κύριο Σιακόπουλο, ίσως να του δοθεί χρόνο συμμετοχής αργότερα. Ο Λίβιγκστον θα γυρίσει την μπάλα και πάλι στον Σιδεράκη, ο οποίος την απομακρύνει. Με τον Παπάζογλου να κερδίζει την κεφαλιά, τον Λεωνάρτο την μπάλα. Αυτός για τον
Λίβιγκστον και από εκεί άλλαξε με τον Σαντίν. Λεωνάρτο για τον Κάρλος Μάρκες. Έψαξε και πάλι και βρήκε τον Σαντίν στην περιοχή, το σουτ στην κλειστή γωνία. Ο Χιώτης μάζεψε την μπάλα. Εδώ ο Ελλαδίτης, τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ, που πέρασε την μπάλα στον Νικόλα τον Ιωάννου. Και από εκεί στον Τάσο Παπάζογλου για τον Αρτιματά. Μάριο Σέρτσιο, ποιος δεν έχει χάσει λεπτό από το ξεκίνημα της περίοδου. Νίλσον Αντώνιο κέρδισε την μπάλα, ο Βινίσιος με δεύτερη προσπάθεια. Ο Λεωνάρντο την απομάκρυνε σε ένα χώρο που είναι μόνο Παπάζογλου και Χιώτης. Ο Χιώτης θα αφήσει για τον Παπάζογλου. Από εκεί στον Αρτιματά και τώρα για τον Μάριο Σέρτσιο. Κάνει κίνηση ο Τζιμπούρ, τον είδε. Αυτός που απομάκρυνε όμως ήταν ο Φεράν. Τώρα για τον Νίλσον Αντώνιο, του πήρε την μπάλα ο Εφρέμ. Να περάσει, τον έκλεισε ο Βραζιλιάνος της Δόξας. Μονομαχίες, ο Εφρέμ θα κερδίσει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει χώρο εκεί με τον Φεράν. Οι κόντρες, ο Νίλσον Αντώνιο θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Πλάγιο που εκτελέστηκε στα γρήγορα. Μάριο Σέρτσιο για τον Βινίσιους. Από εκεί για τον Παπάζογλου. Στρέφει την μπάλα στον Χιώτη και τώρα για τον Αρτιματά. Για τον Παπάζογλου, ο Νικόλας ο Ιωάννου πήρε μπάλα. Για τον Μωράης και πάλι για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Η σέντρα σε ένα χώρο που δεν είναι κανένας ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ παρά μόνο Σιδεράκης. Μάζεψε την μπάλα. Σιδεράκης, ο οποίος δίνει συνέχεια με το βολέ. Ο Νικόλας ο Ιωάννου για τον Σαντίν και από εκεί για τον Γκοντζάλες. Χαμηλά ο Νικόλας ο Ιωάννου, έκοψε όμως την πορεία της μπάλας. Ο Ράης για το ΑΠΟΕΛ που προσπαθεί ακόμη νομίζω να βρει τα πατήματά του. Ίσως όμως και να βρεθούν οι παίκτες αυτοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει. Μία ακόμη αναμέτρηση με το νότιο πέταλο να είναι κλειστό για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Ο Λίβιγκστον για τον Φεράν έχασε την μπάλα. Μωράης κέρδισε για τον Ντεβιντσέντι. Με προσποίηση ξέφυγε. Ανεβαίνει και ο Βινίσιους δίπλα του. Κρατάει την μπάλα όμως ο Ντεβιντσέντι. Περιμένει κίνηση από Εφρέμ. Ο Αλεξάνδρου πρόλαβε ο Πάολο Ζόρζ. Γρηγόρη, ερχόμαστε για πρώτη φορά κάτω κοντά σου. Να μας μεταφέρεις αυτά τα οποία μπορείς εσύ να μας μεταφέρεις από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι όρθιοι και οι δύο προπονητές, ο Γιώργος Κωστή απέναντι και ο Γιώργος Δόνης. Αυτό μου πες εσύ, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, στο πρώτο αγνωριστικό πεντάλεπτο, ότι φαίνεται στο ΑΠΟΕΛ να μην έχουν έτσι αυτό που έχει το γνωστό ΑΠΟΕΛ, γιατί πρώτη φορά παίζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές με κάποιους άλλους δίπλα τους και είναι, χρειάζονται κάποιο χρόνο έτσι να προσαρμοστούν στον αγώνα. Κάρλος Μάρκες παραχώρησε το πλάγιο, ο Νικόλας ο Ιωάννου. Έψαξε τον Γκοντζάλες, όπως και τώρα ο Γκοντζάλες προσπαθεί για τη σέντρα. Ο Νικόλας ο Ιωάννου θα παραχωρήσει το κόρνερ για την Δόξα. Το πρώτο. Διονύσης Χιώτης, ο οποίος προσπαθεί να αφυπνίσει τους συμπαίκτες του. Ο Νίλσον Αντώνιο, εδώ ο Μάριο Σέρτσιο. Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Βραζιλιάνος της Δόξας, ο Νίλσον Αντώνιο. Πολυκοσμία στην περιοχή του Χιώτη. Με πολύ φάλτσο ο Χιώτης που βγήκε, μάζεψε εύκολα την μπάλα. Και από εκεί βρήκε τον Μάριο Σέρτσιο, αυτός για τον Αλεξάνδρου. Τώρα για τον Βινίσιους και τώρα για τον Μωράης στο ΑΠΟΕΛ που πάει να αναπτυχθεί. Με τον Εφρέμ τώρα ο Νικόλας ο Ιωάννου του δίνει στήριγμα. Εφρέμ έκανε κίνηση, ο Τζιμπούρ ελευθερώθηκε, δεν τον είδε όμως. Άλλαξε παιχνίδι βρίσκοντας τον Μάριο Σέρτσιο που καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα για τον Βινίσιους. Μωράης
κλείστηκε εκεί, έχασε την μπάλα από τον Τσαντίν, τώρα για τον Γκονζάλες και από εκεί στον Λίβιγκστον. Κάνει κίνηση από πολύ μακριά ο Λίβιγκστον για να απειλήσει, μάζεψε ο Χιώτης εύκολα και από εκεί στον Νικόλα τον Ιωάννου για τον Εφρέμ. Βινίσιους αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Βρέθηκε νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Μωράης, Νικόλας, Ιωάννου αλλάζουν την μπάλα μέχρι εδώ ο Βινίσιους. Να δει αν μπορεί να συνεχίσει και μπορεί ο Βραζιλιάνος. Παπάζογλου για τον Μάριο Σέρτσιο. Βινίσιους τώρα που υποδέχεται την μπάλα άλλαξε με τον Μάριο Σέρτσιο. Στον Νικόλα τον Ιωάννου. Από εκεί στον Ντεβινσέντι. Κρατάει μπάλα ο Ντεβινσέντι για τον Μωράης. Αναγίνει λάθος, διορθώνει ο Μωράης. Έστειλε την μπάλα στον Αρτιματά. Και πάλι για τον Μωράης που πιέζεται από Σαντίν. Ο Ντεβινσέντι θα βρει τον τρόπο να περάσει στον Αλεξάνδρου. Βινίσιους ο οποίος εξακολουθεί να χωλαίνει. Λεωνάρτο έκοψε προσωρινά από τον Λίβιγκστον. Η μπάλα θα καταλήξει στους παίκτες του Αποέλ. Ο Εφρέμ στο πρώτο σούτ, όχι, δεν έγινε. Ο Λεωνάρτο εκεί έβαλε την κόντρα, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Βινίσιους δεν δείχνει να μπορεί να συνεχίσει. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα χαμηλά στο Ναστράγαλο. Τώρα μένει και στο έδαφος. Γρηγόρη, σε ακούμε. Ναι, και γι' αυτόν τον λόγο πάει ο Τιάγκο Γκόμες για ζέσταμα. Είναι ότι χειρότερο για το Αποέλ. Στους πολλούς τραυματισμούς που έχει μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι να χάνει ποδοσφαιριστή από τραυματισμό. Βέβαια δεν γνωρίζουμε πρώτης πόσο σοβαρό και τι συγκεκριμένα έχει ο Βινίσιους, αλλά θα μάθουμε σε λίγο. Ή πιο σωστά θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Αν μπορέσει να συνεχίσει, όχι τώρα, νομίζω δεν μπορεί. Ναι. Εδώ ο Βινίσιους, ο οποίος δείχνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτή η κίνηση υποδηλεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Βραζιλιάνο και ουσιαστικά μάλλον θα γίνει αλλαγή. Ο Τιάγκο Γκόμες ο οποίος συνεχίζει το ζέσταμα, ο Βινίσιους ο οποίος περνάει σιγά σιγά υποβασταζόμενος εκτός αγώνα. Παρέα με τον κύριο Σχίζα. Μένει να δούμε τώρα τι ακριβώς, αν θα γίνει αλλαγή ή όχι. Ο Βινίσιους εδώ είναι στο μαρκάρισμα από τον Λίβιγκστον. Φαίνεται ότι τον βρήκε χαμηλά στον Αστράγαλο. Ο Τιάγκο Γκόμες ο οποίος συνεχίζει το ζέσταμα. Μάριο Σέρτσιο για τον Τσιμπούρ. Το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Ο Δόνης ο οποίος περιμένει να δει ποια θα είναι η εξέλιξη. Ο Βινίσιους όμως δείχνει ότι επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χιώτης για τον Αρτιματά και από εκεί στον Νικόλα τον Ιωάννου και πάλι στον Αρτιματά. Πιέζει ψηλά η Δόξα. Δεν επιτρέπει στο Αποέλ να κυκλοφορήσει την μπάλα όπως θέλει. Παπάζογλου για τον Μάριο Σέρτσιο. Και πάλι για τον Παπάζογλου. Ο κόσμος ο οποίος έχει αυξηθεί με τη συμπλήρωση 14 λεπτών. Μην περιμένετε φυσικά και ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Έχει αυξηθεί όμως από αυτούς που είχαμε δει στο ξεκίνημα του αγώνα. Νικόλας Ιωάννου στην εκτέλεση του πλαγίου για το Αποέλ στον Μωράης και αυτός για τον Ντεβινσέντι που πιέστηκε εκεί από τον Λεωνάρτο. Βινίσιους για τον Μωράης. Παλιά ψάχνοντας τον Τζιμπούρ, ο Πάολο Γιόρζ και στη συνέχεια ο Κάρλος Μάρκες προσπάθησε να απομακρύνει το πλάγιο για την Δόξα. Με τον Κάρλος Μάρκες να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Εδώ άλλαξε με τον Λεωνάρτο. Κάρλος Μάρκες μακριά η μπάλα. Ο Σαντίν κερδίζει την κεφαλιά. Ο Ράμος στο πλάγιο για το Αποέλ.
Ο Ράμος που είναι ο μοναδικός προωθημένος για την ομάδα της Δόξας. Παπάζογλου για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Μπαλιά με στόχο τον Τζιμπούρ, τρέχει να προλάβει και τα καταφέρνει. Προσπάθησε να ξεφύγει από τον Πάολο Ζόρζ, βγήκε, ο Σιδεράκης μάζεψε την μπάλα. Παρά την προσπάθεια του Τζιμπούρ να περάσει. Εδώ είναι ο Κάρλος Μάρκες. Τιάκο Γκόμες που εξακολουθεί να προθερμαίνεται. Παπάζογλου κερδίζει την κεφαλιά για τον Βινίσιους. Ο Σαντίν για τον Λίβιγκστον και πάλι για τον Σαντίν. Και πάλι για τον Λίβιγκστον. Αυτός στον Φεράν. Παλιά μεγάλη. Έκοψε εκεί ο Αρτιματάς για τον Μάριο Σέρτσιο. Εφρέμ για τον Βινίσιους και πάλι για τον Εφρέμ. Και από εκεί η μπάλα θα περάσει στον Νικόλα τον Ιωάννου. Ποιος έχει χώρο να ανέβει. Ο Νικόλας ο Ιωάννου. Αλεξάνδρου του έδωσε στήριγμα. Τώρα για τον Μωράης. Μπαλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Τζιμπούρ. Με τον Φεράν η μπάλα να περνάει και να καταλήγει στον Σιδεράκη. Εδώ ο Ράφικ Τζιμπούρ. Σκόραρε δύο τέρματα σε δύο συνεχόμενες αγωνιστικές με Οθέλο και με Σαλαμίνα, χαρίζοντας 6 βαθμούς στο ΑΠΟΕΛ. Σιδεράκης ο οποίος θα δώσει συνέχεια με το βολέ. Βινίσιους έκοψε προσωρινά, όμως η μπάλα επιστρέφει στην κατοχή των παιχτών της Δόξας και πιο συγκεκριμένα στον Φεράν. Νίλσον Αντώνιο κάνει κίνηση, τον είδε ο Φεράν. Δεν ήταν καλή μπαλιά του όμως, μάζεψε ο Χιώτης. Και από εκεί για τον Παπάζογλου και τώρα για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Ζητάει Γρηγόρη ρυθμό ο Γιώργος Δόνης από τους ποδοσφαιριστές του, γιατί τον βλέπω όρθιο και να ανοίγει τα χέρια του. Για να δούμε εδώ τον Μάριο Σέρτσιο. Τώρα για τον Ντεβινσέντη, για τον Αλεξάνδρου Τζιμπού. Στο έδαφος ο Σιδεράκης μάζεψε την μπάλα. Εδώ ο Ράφικ Τζιμπούρ. Χλιαρές διαμαρτυρίες από τον Τζιμπούρ για την φάση. Παπάζογλου για τον Μωράης και από εκεί στον Βινίσιους. Τώρα για τον Ντεβινσέντη. Λεωνάρτο, Κάρλος Μάρκες πιέζεται. Το πλάγιο είναι για το ΑΠΟΕΛ. Εδώ ξανά η φάση με τον Ντεβινσέντη, στον Αλεξάνδρο, από εκεί στον Τζιμπούρ. Η μονομαχία με τον Λεωνάρτο. Ο κύριος Χριστοδούλ έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γρηγόρη, σε ακούμε. Ναι. Αυτό που ζήτησε προηγουμένως ήταν στον Παπάζογλου να παίξει πιο γρήγορα μαζί με τον Αρτήματα, να παίρνουν πιο γρήγορες αποφάσεις για να φεύγει η μπάλα πιο γρήγορα από την άμυνα. Είτε στέλνοντας την μεγάθητη πάσα στον Μωράης και στον Βινίσιους που κάνουν κάθετες προς αυτούς και ζητούν, είτε πλάγια σε Νικόλα Ιωάννου και δεξιά στον Σέρτσο. Μάλιστα. Αρτήματας. Όπως τώρα για παράδειγμα, ζητάει από τον Αρτήματα, το φώναξε και τώρα, να παίξει πιο γρήγορα. Και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ με άνεση, γιατί όπως είπες πολύ σωστά πιο πριν, πιέζει ψηλά η Δόξα. Ναι. Νίλσον Αντώνιο άλλαξε την μπάλα με τον Άλβες στον Φεράν και από εκεί στον Πάολο Ζόρζ. Ο Πορτογάλος που ψάχνει με μεγάλη μπαλιά τον Σαντί, κατέληξε στον Χιώτη όμως. Από εκεί στον Παπάζογλου και τώρα για τον Νικόλα τον Ιωάννου και πάλι για τον Παπάζογλου, αυτός για τον Βινίσιους. Χάθηκε η μπάλα, Βινίσιους πιέζει τον Σαντίν που κρατάει. Υπάρχει φάουλ από τον Βραζιλιάνο του ΑΠΟΕΛ, εδώ τον Βινίσιους. Έχει κυλήσει πάντως το πρώτο 20 λεπτό χωρίς το ΑΠΟΕΛ να είναι απειλητικό, χωρίς το ΑΠΟΕΛ να έχει βρει ρυθμό. Και την Δόξα να φέρνει σιγά σιγά το παιχνίδι στα μέτρα της. Αυτό τουλάχιστον το πρώτο 20 λεπτό. Είναι πολύ νωρίς φυσικά ακόμη. Ο Νίλσον Αντώνιο πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ για την Δόξα.
Πολλοί κόσμο στο όριο της περιοχής της, του ΑΠΟΕΛ. Νίλσον Αντώνιο πλασαριστά για τον Ραούλ Γκοντζάλης, ο οποίος θα κάνει την σέντρα. Ο Ντε Βινσέντι όμως αυτός που απομάκρυνε. Κάρλος Μάρκες για τον Φεράν. Και από εκεί στον Λεωνάρτο για τον Λίβιγκστον. Αποφασίζει να πιέσει ψηλά ο Βινίσιους. Και πάλι η μπάλα στον Λεωνάρτο, τώρα για τον Φεράν. Και από εκεί Κάρλος Μάρκες, Φεράν. Παλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Τσαντίν που πήρε την κεφαλιά. Κατέληξε η μπάλα στον Χιώτη. Και αυτός για τον Παπάζουγλου. Νικόλας Ιωάννου. Κίνηση από τον Νεκτάριο τον Αλεξάνδρου για να πάρει μπάλα. Τον βρήκε ο Νικόλας Ιωάννου. Ο Κάρλος Μάρκες έκοψε όμως και στη συνέχεια ο Λεωνάρτο γυρίζει στον Σιδεράκη και αυτός απομακρύνει. Σαντίν την κεφαλιά, ο Παπάζογλου και πάλι ο Σαντίν στο κοντρόλ. Το πλάγιο είναι για το ΑΠΟΕΛ όμως, όπως υποδεικνύει ο κύριος Τσεντής. Με τον Νικόλα τον Ιωάννου να περνάει στον Μωράης. Ντε Βινσέντι, Ιωάννου κρατάει την μπάλα. Παπάζογλου στον Αρτηματά και από εκεί στον Μωράης. Και πάλι για τον Αρτηματά. Εφρέμ, Ντε Βινσέντι πέρασε η μπάλα. Νίλσον Αντώνιο στο πουθενά. Η παλιά που είχε σαν στόχο τον Ράμος. Κατέληξε στον Χιώτη και από εκεί στον Παπάζογλου. Νικόλας Ιωάννου κρατάει μπάλα. Περιμένει κίνηση από συμπαίκτες του. Συγκλίνει τώρα. Γυρίζει στον Αρτηματά. Ο οποίος αποφασίζει να ανέβει. Και ο Βινίσιους να πηγαίνει για να τον καλύψει. Μάριο Σέρτσιο και πάλι για τον Αρτηματά. Ο Αρτηματάς προσπαθεί να περάσει από τον Λίβιγκστον, ο οποίος θα τον ανακόψει. Μάριο Σέρτσιο ανέβηκε πολύ όμορφα, επιχειρεί και τη σέντρα στην περιοχή. Πέρασε η μπάλα, ο Κάρλος Μάρκες αυτός που απομάκρυνε. Σηκώθηκε εκεί ο Εφρέμ, δεν βρήκε όμως την μπάλα. Ο Ράμος τώρα για τον Γκοντζάλες. Η αντεπίθεση είναι επικίνδυνη για την Δόξα. Ο Νικόλας ο Ιωάννου έκοψε. Παπάζογλου για τον Βινίσιους τώρα. Για τον Αρτηματά που επέστρεψε και από εκεί η μπάλα στον Μάριο Σέρτσιο, το ΑΠΟΕΛ που κέρδισε ουσιαστικά χωρίς χρονοτριβή την μπάλα. Εφρέμ για τον Βινίσιους, περιμένει ο Ντε Βινσέντι και ζητάει μπάλα. Θα πάει στον Παπάζογλου και από εκεί στον Νικόλα τον Ιωάννου. Κάνει κίνηση ο Ντε Βινσέντι για τον Αλεξάνδρου. Έψαξε τον Ντε Βινσέντι η μπάλα κόντρα και κατέληξε στον Πάολο Ζόρζ και από εκεί στον Ράμος κάνει κίνηση ο Σαντίν για να πάρει και να του δώσει στήριγμα, για να πάρει μπάλα και να του δώσει στήριγμα. Σαντίν κρατάει, ο Μωράης τον πιέζει, το φάουλ το οποίο κέρδισε η Δόξα εδώ με τον Κριστιάν Νοβόα Σαντίν να το κερδίζει. Ο Λίβιγκστον στον Νίλσον Αντώνιο και πάλι για τον Λίβιγκστον και από εκεί στον Φεράν και τώρα στον Πάολο Ζόρζ με τρεις κεντρικούς αμυντικούς η Δόξα σε ένα σύστημα 3-5-2, τουλάχιστον αυτό μπορούμε να διακρίνουμε, έτσι Γρηγόρη, από ψηλά. Νομίζω και με τον Απόλλωνα, ένα δεύτερο ημίχρονο έπαιξε έτσι ο κύριος Κρισμάρεπς τότε, είναι κάτι το οποίο θέλει να προσαρμόσει και να συνεχίσει το σύστημα. Ουσιαστικά σα σκούπα ο Πάολο Ζόρζ, δύο ο Φεράν με τον Λεωνάρτο να μαρκάρουν πιο μπροστά και Κάρλος Μάρκες και Νίλσον Αντώνιο να παίζουν, να είναι μάλλον οι δύο ακραίοι χαφ της Δόξας. Ενώ έρχεται ο Ντιάκο Γκόμες στον πάγκο και πήγε ο Κίλιαν Σέρικα με τον Αλονεύτη και τον Μαντούκα Ιαζέστα. Μάλιστα. Η του ΑΠΟΕΛ με τον Νικόλα τον Ιωάννου στον Βινίσιους για τον Αρτηματά. Κρατάει μπάλα ο Αρτηματάς και από εκεί στον Παπάζογλου και τώρα στον Ντε Βινσέντι. Ρόχτο. Ο Λίβιγκστον κέρδισε την μπάλα μαζί και το φάουλ από τον Ντε Βινσέντι. Σιγά σιγά η μπάλα θα πάει στον Σιδεράκη.
Σιδεράκη σιγά σιγά θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Ράμος απομάκρυνε την μπάλα ο Παπάζογλου. Το Βισέντι δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Και ο Σιδεράκης θα μαζέψει την μπάλα και θα δώσει συνέχεια με το βολέ. Πέντε λεπτά συμπληρωμένα στο Γάση Πί, ο Παπάζογλου που κέρδισε την κεφαλιά. Παπάζογλου θα περάσει στον Ράφικ Τζιμπούρ. Δε Βιντσέντι προσπάθησε να αλλάξει με τον Τζιμπούρ. Ο Πάολο Ζόρζ, αυτός που κέρδισε την μπάλα, γύρισε στον Λεωνάρντο και από εκεί στον Σιδεράκη. Και πάλι για τον Λεωνάρντο, ο Τζιμπούρ κερδίζει και ανεβαίνει το Αποέλ τώρα με προϋποθέσεις. Η σέντρα είναι καλή. Πρόλαβε όμως εκεί ο Φεράν να βάλει το κεφάλι πρώτου Εφρέμ και να στείλει την μπάλα σε πλάγιο. Είδατε και την κίνηση του Εφρέμ που απέδωσε τα εύσημα στην προσπάθεια του Τζιμπούρ με την πολύ καλή σέντρα. Αρτηματάς για τον Παπάζογλου. Και πάλι για τον Τζιμπούρ έκανε κίνηση ο Νικόλας Ιωάννου, ανέβηκε και πήρε μπάλα. Γκονζάλες, Τζιμπούρ τώρα για τον Νικόλα τον Ιωάννη, υπάρχει φάουλ. Καθώς εκεί και ο Νοβόα αλλά και ο Γκονζάλες τον έκλεισαν. Εδώ ξανά ο Τζιμπούρ κερδίζει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Εφρέμ, η σέντρα και την τελευταία στιγμή ο Φεράν θα βάλει το κεφάλι και θα απομακρύνει. Πιο καλή φάση του Αποέλ. Νικόλας Ιωάννου σε μια καλή σέντρα, ο Λεωνάρντο στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει. Γκονζάλες, Βινίσιους, ο Λίβιγκστον, ο Λεωνάρντο και πάλι θα διώξει την μπάλα μακριά. Ο Μωράης, ο Εφρέμ θα την κερδίσει. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Λίβιγκστον, ο οποίος προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Τώρα για τον Ράμος. Έχοντας μπροστά του τον Μάριο Σέρτσιο, ο Ράμος συγκλίνει. Ψάχνει χώρο για σούτο, ο Αλεξάνδρου που γύρισε απομάκρυνε. Και ο Νικόλας ο Ιωάννου. Εφρέμ παίζει το 1-2 με τον Τζιμπούρ. Εφρέμ με τον Λεωνάρντο να περνάει. Ο Εφρέμ έτοιμος για την σέντρα. Τον έκλεισε όμως και πάλι ο Λεωνάρντο. Κερδίζει το κόρνερ το Αποέλ. Εδώ ο Λεωνάρντο, ο οποίος μάρκαρε νωρίτερα τον Εφρέμ. Σιδεράκης κατευθύνει τους αμυντικούς στο Μάριο Σέρτσιο στην εκτέλεση του κόρνερ για το Αποέλ. Με τη συμπλήρωση 28 λεπτών, Μάριο Σέρτσιο με πολύ φάλτσο απομάκρυνε στο πρώτο δοκάρι εύκολα ο Νοβόα. Ο Εφρέμ στον αρτηματά. Ψάχνει ξεμαρκάριστο και πάλι για τον Εφρέμ. Από εκεί στον Μάριο Σέρτσιο, ο οποίος συγκλίνει. Έκανε λάθος, ο Λίβιγκστον κέρδισε την μπάλα. Από εκεί για τον Ράμος, η δόξα που προσπαθεί να ανέβει με ταχύτητα. Ο Ράμος για τον Νοβόα, η κόντρα. Στην προσπάθεια του Αλεξάνδρου να απομακρύνει μπάλα. Αρτηματάς. Κρατάει μπάλα, θα την περάσει στον Χιώτη. Και αυτό στον Παπάζογλου. Και τώρα για τον Μωράης, ανεβαίνει ο Γκονζάλες να πιέσει. Αρτηματάς. Περιμένει κίνηση για τον Μάριο Σέρτσιο. Έκανε και ο Εφρέμ κίνηση. Πέρασε η μπάλα. Ο Νίλσον Αντώνιο κέρδισε. Ο Λίβιγκστον. Ο Φεράν θα απομακρύνει σε πλάγιο βάζοντας πίεση ψηλά ο Εφρέμ. Ο Μάριο Σέρτσιο στην εκτέλεση του πλαγίου για τον Ντε Βινσέντι. Μάριο Σέρτσιο. Μωράης. Και πάλι για τον Μάριο Σέρτσιο. Κέρδισε ο Λίβιγκστον προσωρινά. Μάριο Σέρτσιο κράτησε μπάλα. Βινίσιους. Μωράης για τον Παπάζογλου. Αυτός αμέσως για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Κρατάει μπάλα αυτός. Βινίσιους. Μωράης κάθετα για τον Βινίσιους. Έκοψαν με τον Λεωνάρντο ή της Δόξας. Τώρα για τον Λίβιγκστον. Μπαλιά για τον Νοβόα. Με τον Παπάζογλου μπροστά του. Γκονζάλες. Κάρλος Μάρκες. Αλλάζουν την μπάλα της Δόξας. Με τον Πάολο Ζόρζ να ανεβαίνει.
Παόλο Ζόρζ περιμένει την κίνηση από τον Νίλσον Αντώνιο. Σέντρα από τον Νίλσον Αντώνιο. Καλεί ο Γκοντζάλες αμέσως στο σουτ. Και πάλι για τον Νίλσον Αντώνιο. Εδώ η Δόξα απείλησε το Αποέλ. Το σουτ όμως του Γκοντζάλες δεν ήταν στην σωστή κατεύθυνση. Ο πλάγιο είναι για την Δόξα. Με την παρέμβαση του Τζιμπούν. Εδώ ο Γάλλο Αλγερινός. Και ο Νίλσον Αντώνιος στην εκτέλεση του πλαγίου. Οι κόντρες και πάλι πλάγιο στο ίδιο περίπου σημείο για την Δόξα. Αλωνεύτης, Ματούκα και Σέριταν συνεχίζουν την προθέρμανση για το Αποέλ. Σέντρα, η κόντρα πάνω στον Μωράης, απομάκρυνε ο Μάριο Σέρτσιο. Θα την κερδίσει ο Βινίσιος, υπάρχει φάουλ εκεί. Φάουλ, κύριος Χριστοδούλου, ο οποίος αρκείται σε παρατηρήσεις. Εδώ το φάουλ που γίνεται από τον Άλβες πάνω στον Βινίσιους. Νικόλας Ιωάννου στον Νεκτάριο τον Αλεξάνδρου και πάλι για τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος πέρασε πολύ όμορφα από τον Γκοντζάλες. Υπάρχει φάουλ από τον Κάρλος Μάρκες εδώ πάνω στον Νικόλα τον Ιωάννου, γιος του Δημήτρη Ιωάννου. Ο Νικόλας, ο οποίος αύριο έχει τα γενέθλιά του. Ξανά η προσπάθεια, όπως ξέφυγε από τον Γκοντζάλες και στη συνέχεια ήρθε ο Κάρλος Μάρκες να τον πιέσει και ο κύριος Χριστοδούλου να υποδείξει φάουλ σωστά από την αίσθηση. Σιδεράκης που κατευθύνει τους αμυντικούς του. Ο Μάριο Σέρτσιο και πάλι και σε αυτό το στημένο. Με πολύ φάλτσο, εύκολα από μάκρυνε όμως ο Νοβόα. Μάριο Σέρτσιο για τον Νικόλα τον Ιωάννου και από εκεί στον Χιώτη. Νικόλας Ιωάννου, ο Χιώτης ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος ασφαλώς και το βλέπετε με τους μορφασμούς που κάνει. Είδατε στο βάθος και τον Γιώργο Κωστή, ο οποίος αυτός σε αντίθεση με τον συμπατριώτη του, τον τεχνικό του Αποέλ, είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Νίλσον Αντώνιο ανοίγει την μπάλα και περνάει στο σπριντ τον Μάριο Σέρτσιο, ο οποίος τον προλαβαίνει με ένα εξαιρετικό τάκλ να κερδίσει την μπάλα. Ο Λίβιγκστον που κερδίζει, επιχειρεί και το σούτ είναι καλό. Ο Χιώτης μάζεψε την μπάλα σε καλό σημείο τοποθετημένος. Το ευθύβολο σούτ, να που η Δόξα σιγά σιγά ανεβαίνει και απειλεί. Στο τελευταίο τετράλεπτο είχε δύο καλές φάσεις. Ξανά η προσπάθεια από τον Λίβιγκστον, κέρδισε την μπάλα και αμέσως το σουτ. Μάζεψε όμως ο Χιώτης, ο Εφρέμ εκεί υπάρχει φάουλ. Τον κράτησε από την φανέλα ο Γκοντζάλες. Να πούμε ότι θα διορθώσουμε σήμερα τα γενέθλια του Νικόλα του Ιωάννου, ο οποίος εδώ περνάει τον Κάρλος Μάρκες. Να δούμε τον Βινίσιους. Επιχειρεί το σούτ κόντρα πάνω στον Λεωνάρτο και τώρα αντεπίθεση για την Δόξα. Δεν ήταν καλή όμως η παλιά. Πάει να γίνει και πάλι ευκαιρία. Η κόντρα πάνω στον Αρτηματά από την απομάκρυνση του Χιώτη. Κέρδισαν οι του Αποέλ. Αλεξάνδρου τώρα για τον Μάριο Σέρτσιο. Για τον Τζιμπούρ κρατάει μπάλα. Τώρα για τον Εφρέμ συγκλίνει. Του πήρε την μπάλα όμως με εξαιρετικό τρόπο ο Γκοντζάλες. Έψαξε τον Νοβόα, κέρδισε ο Μωράης. Νικόλας Ιωάννου για τον Παπάζογλου. Και εκεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του Αποέλ. Αλεξάνδρου, η σέντρα ψάχνοντας τον Τζιμπούρ. Ο Σιδεράκης θα μαζέψει την μπάλα μπροστά από τον Ράφι Τζιμπούρ. Την τελευταία δεκαετία οι δύο ομάδες τα έχουν πει 6 φορές με το Αποέλ να έχει κερδίσει και τις 6. 21-7 τα τέρματα.
Το Αποέλ που είχε κερδίσει πέρσι με 5-1 την Δόξα. Νοβόα για τον Κάρλος Μάρκες, η σέντρα σε θέση offside, ο Ράμος. Οδεικνύεται έγκαιρα από τον κύριο Τσεντί, εδώ είναι ο Ράμος. Εδώ είναι πιο μπροστά. Όταν φεύγει μπάλα από τα πόδια του Κάρλος Μάρκες, σε θέση offside ο Ράμος. Παπάζογλου στον Αρτιματά. Παλιά μεγάλη βρίσκοντας τον Μάριο Σέρτσιο. Κάνει κίνηση ο Τζιμπούρ για να πάρει μπάλα, κάτι που γίνεται. Δεν υπάρχει όμως παίχτης τώρα στην περιοχή. Ο Φεράν αυτός που απομάκρυνε, ο Βινίσιους δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Λίβιξτον που κέρδισε την μπάλα. Παπάζογλου, Μωράης για τον Βινίσιους και πάλι για τον Μωράης. Έστειλε την μπάλα στον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος έχει χώρο για να ανέβει. Να επιχειρήσει μια σέντρα, δεν θα το κάνει όμως. Προτιμάει την πάσα στον Μωράης. Αλεξάνδρου η μπάλα που περνάει. Ο Λεωνάρντο που απομακρύνει. Παπάζογλου. Παόλο Ζόρζ. Ράμος. Θα δούμε τον Γκονζάλες που ψάχνει τον Νοβόα. Προλαβαίνει την μπάλα ο Νοβόα στον αγωνιστικό χώρο. Τον πιέζει τώρα ο Παπάζογλου. Ο Νοβόα έστειλε την μπάλα πίσω. Κέρδισαν οι του Αποέλ. Αλεξάνδρου που θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Περιμένει στήριγμα. Αλεξάνδρου πάει σε μια ατομική ενέργεια. Κρατάει την μπάλα. Κλείστηκε, βρήκε τον τρόπο να περάσει στον Ντεβινσέντη. Οι κόντρες ευνοούν τον Βινίσιους. Βινίσιους κρατάει μπάλα για τον Μάριο Σέρτσιο. Στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Λίβιγκστον. Θα περάσει την μπάλα σε πλάγιο ο Μάριο Σέρτσιο. Έχουμε μπει εδώ και 2 λεπτά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Λίβιγκστον ο οποίος μένει στο έδαφος. Γρηγόρη, θεωρώ ότι ο κύριος Δόνης, με τον οποίο μάλλον εσύ έχεις οπτική επαφή, γιατί έχει μπει κάτω και πρέπει να συζητάει με τον κύριο Αγγελίνα, δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, έτσι. Καθόλου ικανοποιημένος. Με βάση και το γεγονός ότι το Αποέλ είναι το φαβορί απόψε και τα φαβορί σε τέτοιου είδους παιχνίδια πρέπει από νωρίς, είναι αυτό το ζητούμενο, να καθαρίζουν αυτά τα παιχνίδια και το Αποέλ δείχνει να είναι αγχωμένο, ποδοσφαιριστές κάνουν λαθασμένες μεταβιβάσεις και βλέπουμε και τη Δόξα σιγά σιγά να ξεθαρεύει και γιατί όχι, το είπε και ο κ. Σάκης Ιακόπουλος. Ναι, μεν προφυλασσόμαστε για τα επόμενα παιχνίδια που μπορούμε να πάρουμε βαθμούς, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά θα παλέψουμε και το απόψινό παιχνίδι. Γνωρίζουν ότι είναι το outsider, αλλά και το ΑΠΟΕ γνωρίζει ότι είναι το φαβορί, αλλά η εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο δεν έχει φαβορί και outsider μέχρι στιγμής. Σωστό. Ο Φεράν γυρίζει την μπάλα στον Σιδεράκη, ο οποίος απομακρύνει, ο Αλεξάνδρου πάει να κερδίσει, το πλάγιο είναι για το Αποέλ. Με τον Μάριο Σέρτσιο να το εκτελεί ψάχνοντας ξεμαρκάριστο για τον Αλεξάνδρου, συμπαίκτη του, και πάλι ο Μάριο Σέρτσιο από εκεί στον Παπάζογλου. Εφρέμ ψάχνει τον Τζιμπούρ. Κάρλος Μάρκες έβαλε εκεί την κόντρα. Νικόλας Ιωάννου, Εφρέμ με τον Νοβόα. Κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει. Ο Νοβόα την κέρδισε. Και τώρα η Δόξα προσπαθεί να εκδηλώσει αντεπίθεση. Ο Λίβιγκστον στον Φεράν και από εκεί στον Νίλσον Αντώνιο. Πιέζεται από τον Βινίσιους. Του έδωσε στήριγμα ο Άλβες. Προτίμησε όμως την μπάλα στον Φεράν να την γυρίσει και από εκεί στον Σιδεράκη. Νίλσον Αντώνιο για τον Άλβες, αλλαγή παιχνιδιού βρίσκοντας τον Κάρλος Μάρκες. Αυτός για τον Λεωνάρτο, προσπάθησε ο Τζιμπούρ, Λεωνάρτο κράτησε για τον Πάολο Ζόρζ, παλιά μεγάλη, βρίσκοντας τον Νίλσον Αντώνιο. Η σέντρα ψάχνοντας τον Άλβες, ο Νικόλας ο Ιωάννου θα απομακρύνει στον Μάριο Σέρτσιο, αυτός για τον Αλεξάνδρου, του πήρε όμως την μπάλα ο Λίβιγκστον. Λίβιγκστον επιχειρεί τη σέντρα, η κόντρα και το κόρνερ από την παρέμβαση εκεί του Αρτιματά, ενώ σε πολύ λίγο θα πούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Εδώ ο Κωστάκης Αρτιματάς και ο Λίβιγκστον, ο οποίος πάει σιγά σιγά για την εκτέλεση του κόρνερ, του δεύτερου για την Δόξα.
εκτελεί ο Λίβιγκστον. Μπάλα που πέρασε, απομάκρυνε ο Μωράης, ο Γκονζάλες στον Λεωνάρτο. Η δόξα που κυκλοφορεί την μπάλα με τον Γκονζάλες, τον πίεσε εκεί ο Ντεβινσέντι. Ονομαχούν Ντεβινσέντι Γκονζάλες. Εδώ χρησιμοποίησε και λίγο το χέρι ο Γκονζάλες. Ο Ντεβινσέντι κράτησε την μπάλα. Ξεφεύγει και από τον Άλβες οι κόντρες. Ντεβινσέντι πάντα κάτοχος της μπάλας. Το φάουλ που έγινε από τον Ντεβινσέντι πάνω στον Νοβόα. Ενώ ο Γκονζάλες μένει στο έδαφος. Ο Ραούλ Γκονζάλες, κοιτάξτε εδώ. Ο Νοβόα βάζει σωστά το σώμα του. Παίρνει στην πλάτη τον Ντεβινσέντι. Ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο. Ο Δόνης που έχει καλέσει τώρα κοντά του τον Γκουστάβο Μαντούκα. Τα λέει μαζί του, ακριβώς μπροστά από τον Γρηγόρη τον Γεωργίου και με τον Στάθη τον Αλονεύτη και τον Ντιάγκο Γκόμες. Μάλιστα, τα λέει και με τους τρεις, να δούμε αν θα αλλάξει κάποια πράγματα με την ανάπαυλα ο κύριος Δόνης. Να δούμε τον Ράμο στην περιοχή, η σέντρα, η κόντρα. Θα στείλουν την μπάλα στον Ραούλ Γκονζάλες. Νέα σέντρα στην περιοχή. Ο Αλεξάνδρου αυτός που κερδίζει την μπάλα τώρα για τον Βινίσιους και από εκεί στον Μάριο Σέρτσιο. Γρηγόρη τους έστειλε ξανά για ζέσταμα. Ναι, ίσως, όχι ίσως, σίγουρα θα προχωρήσει στις αλλαγές γιατί το Απόλλωνα πρέπει να αλλάξει για να κερδίσει σήμερα. Τώρα θα κάνει τρεις αλλαγές, δεν νομίζω. Ίσως σε δύο αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να μπορεί να βρει την αυτοσυγκέντρωσή του και την αποτελεσματικότητα του αν θέλει να κερδίσει σήμερα. Παόλο Ζόρζο απομάκρυνε, έστειλε την μπάλα στον Παπάζογλου. Παπάζογλου που αποφασίζει και αυτός να ανέβει. Τώρα για τον Ντεβινσέντι, έξω από την περιοχή επιχειρεί ένα σουτ. Μάζεψε την μπάλα εύκολα ο Σιδεράκης. Περίμενε και ο Μάριος Έρτσιο από τα δεξιά και ο Εφρέμ. Ο Σιδεράκης όμως μάζεψε την μπάλα εδώ. Ο Ντεβινσέντι ελευθερώνεται και ο Εφρέμ περιμένει και ο Μάριο Σέρτσιο. Ο Αργεντίνος προτίμησε να κάνει το σουτ. Ξανά η φάση. Μαζεύει την μπάλα ο Σιδεράκης. Ο Αρτιματάς για τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος απομακρύνει σε πλάγι όμως. Σιγά σιγά η δόξα. Κάρλος Μάρκες, αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο. Περιμένοντας κίνηση από τους συμπαίκτες του. Για τον Γκονζάλες, οι κόντρες, ο Γκονζάλες κρατάει την μπάλα. Νοβόα και Γκονζάλες άλλαξαν, ο Γκονζάλες είναι έτοιμος για τη σέντρα. Τον έκλεισε εκεί ο Παπάζογλου, του πήρε την μπάλα με μαεστρικό τρόπο. Μωράης τώρα για τον Ντεβινσέντι, το Απόελ που ανεβαίνει σε αντεπίθεση. Ντεβινσέντι ψάχνει τον Τζιμπούρ, δεν ήταν καθόλου καλή μπάλα η πάσα του. Με τον Νίλσον Αντώνιο, κάτι που φέρνει και τις πρώτες γκρίνιες από την εξέδρα. Νίλσον Αντώνιο γυρίζει στον Φεράν σε πλάγιο, ενώ ο Ραούλ Γκονζάλες μένει στο έδαφος. Εδώ η προηγούμενη φάση. Το τάκλιν από τον Παπάζογλου. Πήρε την μπάλα. Στράφηκε η μπάλα στους παίκτες της δόξας. Από τον Μάριο Σέρτσιο. Σιδεράκης από την πάσα του Φεράν. Λεωνάρτο. Άλλαξε με τον Γκονζάλες και πάλι για τον Λεωνάρτο κάνει κίνηση ο Ράμος. Προτίμησε τον Νοβόα, ο οποίος είναι στα πλάγια. Νοβόα, η σέντρα στην περιοχή, απομάκρυνε ο Αρτιματάς. Μπάλα και πάλι όμως στον Κάρλος Μάρκες και τώρα στον Λίβιγκστον. Και πάλι για τον Κάρλος Μάρκες. Σε θέση offside συλλαμβάνεται ο Γκονζάλες. Εδώ ξανά, ίσως να είναι λίγο πιο μπροστά ο Γκονζάλες.
κύριος Τσεντής ασφαλώς είχε καλύτερο οπτικό πεδίο. 2 λεπτά η χρόνη των καθυστερήσεων. Ντε Βιτσέντι στον Νικόλα τον Ιωάννου, το πλάγιο είναι για την δόξα αυτή τη φορά. Κάρλος Μάρκες στην εκτέλεση του πλαγίου για τον Ραούλ Γκονζάλες. Η κόντρα, ο Παπάζογλου που προλαβαίνει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει κόρνερ και απομακρύνει. Ντε Βινσέντι ακούμπησε λίγο, ο Άλβες κέρδισε για λογαριασμό της δόξας. Κάρλος Μάρκες στον Πάολο Ζόρζ και αυτό στον Νίλσον Αντώνιο. Λίβιξτον ψάχνει τον Ραούλ Γκονζάλες. Νικόλας Ιωάννου πρόλαβε και απομάκρυνε. Σε ένα χώρο όμως που είναι μόνο ο Λεωνάρτο. Γκονζάλες, Κάρλος Μάρκες. Κρατάνε μπάλα οι της δόξας. Ήδη έχουμε διανύσει το πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Νίλσον Αντώνιο για τον Ράμος. Σέντρα στην περιοχή. Ο Νοβόα την κεφαλιά. Η επέμβαση από τον Χιώτη σε κόρνερ. Ο Νοβόα που έκανε την κεφαλιά, ο Χιώτης εκτινάχθηκε και απομάκρυνε σε κόρνερ. Ξανά η εκπληκτική κεφαλιά από τον Νοβόα και τον Χιώτη να απομακρύνει. Ο πορτιέρο του Αποέλ αποδεικνύει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Έχοντας την μπάλα σε κόρνερ, με τον Λίβιγκστον το κόρνερ, η κεφαλιά, ο Χιώτης που μαζεύει. Χιώτης που ψάχνει με βολέ τον Εφρέμ τώρα. Ο Λίβιγκστον επιστρέφει και γυρίζει την μπάλα στο Λεωνάρτο. Το τελευταίο σφύριγμα από τον Αντώνη Χριστοδούλου. Στο 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Με την δόξα κυριολεκτικά στην Ιστάτη να απειλεί το Αποέλ με την παραβίαση της εστίας του στην πιο μεγάλη φάση την οποία βρήκε δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Εδώ ο Ράφικ Τζιμπούρ, ούτε αυτός ούτε και ο Ντε Βινσέντι ούτε και ο Εφρέμ, γενικά η μεσοεπιθετική γραμμή του Αποέλ η οποία δεν έχει καταφέρει καταρχήν να συνδυαστεί και κατ' επέκταση να απειλήσει την δόξα, η δόξα η οποία στέκεται αρκετά καλά. Εδώ η στατιστική πλευρά, μία τελική προσπάθεια από το Αποέλ, 3 από τη δόξα και οι 3 στον στόχο. 3-1 οι αποκρούσεις από 2 κόρνερ οι 2 ομάδες, 5-4 τα φάουλ, κατοχή μπάλας 53% για το Αποέλ, 47% για την δόξα. Ίσιους και ο Ντε Βινσέντι είναι στα αποδυτήρια. Ναι, δεν έχουν επιστρέψει. Και αν μπορώ να διακρίνω σωστά, όχι, ο Νεκτάριος ο Αλεξάνδρου είναι μέσα, ο Τιάγκο Γκόμες πέρασε. Είναι και ο Εφρέμ και ο Αλεξάνδρου. Ναι. Ο Νικόλας ο Ιωάννου. Ο Νικόλας ο Ιωάννου είναι ο τρίτος. Ναι. Άρα λογικά θα πρέπει να πάει τώρα μπακ αριστερό ο Νεκτάριος ο Αλεξάνδρου. Ακριβώς. Πιο μπροστά του θα παίξει ο Αλονεύτης και στη θέση του Ντε Βινσέντι ο Μαντούκα. Έτσι Γρηγορή. Ναι. Μάλιστα. Εκτός και αν έχει κάτι άλλο υπόψη του ο κύριος Δόνης, θα τα δούμε όλα με την άξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ευελπιστεί ασφαλώς με αυτές τις 3 αλλαγές ότι θα αλλάξει πρόσωπο το Αποέλ. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γιατί τα έχει βρει σκούρα στο πρώτο 45 λεπτό το Αποέλ. Και αυτό που λέγαμε Γρηγόρη, ότι ένα στοιχείο που δίνει υπεροπλία στο Αποέλ είναι η σοβαρότητα, στο πρώτο ημίχρονο δεν φάνηκε και ιδιαίτερα. Είναι και αυτός ένας λόγος, ναι, δεν ήταν συγκεντρωμένοι οι παίχτες του Γουδόνη, αλλά εγώ το... Και οι πολλές αλλαγές. Διαφορετικά, ακριβώς, ναι, ήταν πάρα πολλές οι αλλαγές. Παίχτες που δεν έπαιξαν ποτέ με άλλους δίπλα τους. Ήταν και αυτός ένας λόγος. Σωστά. Είναι ένας συνδυασμός. Κάρλος Μάρκες ψάχνει τον Ράμος. Απομάκρυναν οι του Αποέλ. Άλβες, ψηλά η μπάλα το πλάγιο για την ομάδα του Αποέλ. Ενώ ο Άλβες μένει στο έδαφος.
πλάγιο για τους γαλαζοκίτρινους, με τον Άλβες να είναι στο έδαφος. Εκεί κοντά του και ο Μωράης και ο Ραούλ Γκονζάλες. Και το πλάγιο που είναι έτοιμο να εκτελεστεί από πλευράς ΑΠΟΕΛ με τον Νεκτάριο τον Αλεξάνδρου. Που επαναλαμβάνουμε ότι παίρνει την θέση του αριστερού μπακ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τιάγκο Γκόμες που πήρε την θέση του Βινίσιους δίπλα από τον Μωράης. Πάολο Ζόρζ που απομάκρυνε. Ο Λίβιξτον κερδίζει την μπάλα. Ραούλ Γκονζάλες θα την κερδίσει ο Αλονεύτης. Νέο πλάγιο και πάλι στο ίδιο σημείο για το ΑΠΟΕΛ που εκτελέστηκε στα γρήγορα. Και πάλι πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ που κερδίζει λίγα μέτρα, με τον Μαντούκα να προσποιείται και να ελευθερώνει την μπάλα για τον Μάριο Σέρτσιο. Ασφαλώς ο Δόνης θα ζήτησε από τους παίκτες του να παίξουν πιο γρήγορα. Μαντούκα για τον Αλεξάνδρου. Τώρα για τον Αλονεύτη. Αλονεύτης και πάλι για τον Νεκτάριο τον Αλεξάνδρου. Τώρα για τον Νούνο Μωράης. Από εκεί στον Τιάγκο Γκόμες. Κάνει κίνηση ο Τζιμπούρ. Ο Εφρέμ επιχειρεί το σούτ πάνω από την εστία του Σιδεράκη. Στα πρώτα 100 δευτερόλεπτα ο Εφρέμ επιχείρησε μια τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Σιδεράκη τώρα να είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια. Με το βολέ. Εδώ είναι ο Νουόβο, ο οποίος είχε την κεφαλιά νωρίτερα, αναγκάζοντας τον Χιώτη σε μια εξαιρετική επέμβαση. Παπάζογλου απομάκρυνε. Ο Νίλσον Αντώνιο το πλάγιο είναι για την Δόξα. Με τον Νίλσον Αντώνιο. Για τον Λίβιξτον και πάλι στον Νίλσον Αντώνιο το πλάγιο αυτή τη φορά για το ΑΠΟΕΛ. Με τον Εφρέμ να αφήνει στον Μάριο Σέρτσιο και αυτό στον Γκουστάβο Μαντούκα. Τον πρώτο σκόρερ του ΑΠΟΕΛ με 6 τέρματα. Τιάγκο Γκόμες στον Παπάζογλου. Αρτιματάς, ο οποίος διατηρεί την θέση του στο κέντρο της άμυνας. Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Μαντούκα. Κάνει κίνηση ο Τζιμπούρ, έκοψε ο Λεωνάρντο. Άλβες για τον Κάρλος Μάρκες, η κόντρα πάνω στον Μωράες. Τζιμπούρ, οι κόντρες. Ο Λεωνάρντο απομάκρυνε την μπάλα δίνοντας ύψος. Παπάζογλου κερδίζει την κεφαλιά. Αλεξάνδρου κερδίζει. Τζιμπούρ πάει να ξεφύγει και καταφέρνει. Κρατώντας την μπάλα με περίτεχνες ενέργειες. Προσπάθησε να αλλάξει με τον Αλεξάνδρου. Απομάκρυνε την μπάλα της Δόξας, ο Λίβιξτον. Κρατάει μπάλα, περνάει για τον Νίλσον Αντώνιο με τον Μάριο Σέρτσιο μπροστά του. Το τάκλι, ο Ράμος, κερδίζει ο Γκόμες. Μάριο Σέρτσιο για τον Εφρέμ, μένει στο έδαφος ο Νίλσον Αντώνιο. Το πλάγιο, καθώς ο Γκουστάβο Μαντούκα πέρασε την μπάλα εκτός. Και εδώ είναι ο Νίλσον Αντώνιο. Εδώ η προηγούμενη φάση, στην οποία ο Νίλσον Αντώνιο βρέθηκε στο έδαφος. Εδώ υπάρχει χέρι από τον Μάριο Σέρτσιο. Και στην συνέχεια το τάκλι αναγκάζει τον Νίλσον Αντώνιο να μείνει στο έδαφος. Ο οποίος σηκώνεται και θα συνεχίσει το παιχνίδι χωρίς να περάσει εκτός. Το πλάγιο με τον Ράμος να στέλνει την μπάλα στον Λίβιξτον. Και από εκεί στον Αρτιματά επιστρέφει η κατοχή στους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Και τώρα για τον Νεκτάριο τον Αλεξάνδρου. Κάνει κίνηση ο Τζιμπούρ. Προτίμησε τον Αλονεύτη. Τώρα για τον Τζιμπούρ, αυτός για τον Μαντούκα. Ο Πάολο Ζόρζο απομάκρυνε. Άλβες. Ο Γκονζάλες. Παλιά. Εκεί όπου είναι ο Παπάζογλου. Θα την απομακρύνει σε πλάγιο. Τάσος Παπάζογλου. Και εδώ Νουόβο, ο οποίος μαζί με τον Ράμος είναι οι παίκτες που απειλούν την εστία του ΑΠΟΕΛ επί των κλείστων. Με τον Κάρλος Μάρκες στο πλάγιο, ο Νουόβο κερδίζει την μπάλα, θα την κρατήσει για τον Ράμος το σούτ. Ο Χιώτης όμως μάζεψε εύκολα την μπάλα. Βρήκε τον Γκουστάβο Μαντούκα, αυτός τον Εφρέμ και τώρα για τον Μωράης και πάλι για τον Εφρέμ. Ο Αλονεύτης περιμένει, σε αυτόν πήγε η μπάλα.
Αλωνεύτης για τον Νούνο Μωράης, ο οποίος έχει ανέβει. Αλωνεύτης πάει να περάσει οι κόντρες. Κάρλος Μάρκες, Λεάντρο, Μωράης θα κερδίσει. Υπάρχει φάουλ εκεί, το υποδεικνύει αμέσως ο κύριος Χριστοδούλου. Ευκαιρία του Αποέλ να απειλήσει με αυτή την αστημένη μπάλα. Έχουμε διανύσει 6 λεπτά, εδώ ξανά η φάση. Το φάουλ το οποίο υπέδειξε ο κύριος Χριστοδούλου για το Αποέλ. Ο Δόνης ο οποίος ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν, τους ψηλούς. Φάουλ για το Αποέλ, ο κύριος Χριστοδούλου που στείνει το ανθρώπινο τείχος. Μάριο Σέρτσιο στην εκτέλεση του φάουλ. Με πολύ φάλτσο στην περιοχή, ο Παόλο Ζόρζ απομακρύνει. Αλωνεύτης και πάλι για τον Μάριο Σέρτσιο. Αυτός επιστρέφει στον Αλεξάνδρου. Ζητάει ο Αλωνεύτης, τον είδε. Κεφαλιά από τον Αλωνεύτη, πάσα για τον Μωράης. Μαντούκας έξω από την περιοχή της Δόξας. Για τον Μάριο Σέρτσιο και από εκεί στον Τιάγκο Γκόμες. Κάνει κίνηση ο Εφρέμ. Η σέντρα, το πλάγιο για το Αποέλ. Με τον Γκόμες να περνάει την μπάλα αμέσως στον Εφρέμ. Και πάλι πλάγιο για το Αποέλ. Το οποίο εντείνει την πίεσή του. Μαντούκα. Θέλοντας να φτάσει σε ένα γκολ, έκανε κίνηση ο Εφρέμ. Τώρα για τον Μάριο Σέρτσιο, επιχειρεί τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Κάρλος Μάρκες απομακρύνει. Μαζεύει την απομάκρυνση ο Αλωνεύτης για τον Γκουστάβο Μαντούκα. Μωράης, Αλωνεύτης για τον Αλεξάνδρου. Στον Αρτιματά για τον Παπάζογλου. Πέρασε η μπάλα, Τζιμπούρ πάει να την εκμεταλλευτεί την παλιά. Σε θέση offside υποδεικνύεται από τον κύριο Τσεντί. Σιδεράκης που απομάκρυνε, Καλουκακού. Εδώ ο Μιχάλης Τσεντής. Μπάλα που περνάει και είναι σωστά σε θέση offside. Ο Τζιμπούρ ήταν εκτεθειμένος. Ο Νουόβο που κοντρολάρει την μπάλα. Λίβιγκστον για τον Πάολο Ζόρζ. Και πάλι για τον Λίβιγκστον και από εκεί στον Φεράν. Πάολο Ζόρζ. Παλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Ραούλ Γκοντζάλης. Απομάκρυνε ο Αλεξάνδρου. Ο Κάρλος Μάρκες, η μπάλα δεν έχει περάσει πλάγιο. Ο Γκοντζάλης ο οποίος ανεβαίνει η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Νίλσον Αντώνιο που επιχειρεί το σουτ. Ο Χιώτης η κόντρα και το κόρνερ από την παρέμβαση του Γκόμες. Ο Χιώτης που απομάκρυνε την μπάλα χτύπησε στο πρόσωπο στον Νουόβο. Ξανά η σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι ο Νίλσον Αντώνιο το σούτ, ο Χιώτης κοιτάξτε απομακρύνει στο πρόσωπο του Νουόβο και στη συνέχεια ο Γκόμες θα διώξει σε κόρνερ. Νουόβο που μένει στο έδαφος. Στο έδαφος είναι και ο Κάρλος Μάρκες. Ξανά η φάση. Εδώ είναι ο Νουόβο ο οποίος σηκώνεται. Σιγά σιγά ο Κάρλος Μάρκες μένει εκτός όμως αγώνα. Ο Γιώργος Κωστή που περιμένει να δει. Συνέχεια του παιχνιδιού και την εκτέλεση κόρνερ την οποία θα επιχειρήσει ο Νίλσον Αντώνιο. Κόρνερ που εκτελέστηκε, ο Εφρέμ απομακρύνει. Ο Λίβιγκστον σε πλάγιο. Με τον Μάριο Σέρτσιο για τον Τζιμπούρ υπάρχει φάουλ από τον Λίβιγκστον πάνω στον Ράφικ Τζιμπούρ. Τιάγκο Γκόμες άλλαξε για τον Αλεξάνδρου. Με συμπληρώσει 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Μωράης Αλεξάνδρου. Τώρα για τον Αλωνεύτη. Μωράης μπαλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Εφρέμ. Η κεφαλιά γύρισμα από τον Φεράν σε κόρνερ.
Φεράν, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Σιδεράκης έκανε ένα βήμα έξω. Λίγο έλειψε να είχαμε το αυτογκόλ. Ο Μάριο Σέρτσιο στην εκτέλεση του κόρνερ για το Αποέλ. Οι φίλοι του Αποέλ που σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχουν ανεβάσει και αυτοί στροφές. Η σέντρα από τον Αλεξάνδρου. Ο Πάολο Ζόρζ απομακρύνει ο Εφρέμ το σουτ. Πολύ μακριά πάνω από την εστία του Σιδεράκη, χωρίς να απειλήσει τον Ελλαδίτη. Εδώ είναι ο Γιώργος Εφρέμ. Σιδεράκη σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια με το βολέ. Μωράης κερδίζει την πρώτη κεφαλιά. Ραούλ Γκοντζάλες κέρδισε ο Τιάγκο Γκόμες την μπάλα. Αλεξάνδρου στον Αρτηματάκη, από εκεί στον Παπάζογλου. Μάριο Σέρτσιο για τον Εφρέμ και πάλι για τον Παπάζογλου. Γκόμες άλλαξε με τον Παπάζογλου. Γύρισε η μπάλα στον Χιόντι και πάλι στον Παπάζογλου. Πιέζει ο Νοβόα. Μάριο Σέρτσιο, παλιά μεγάλη. Ο Νίλσον Αντώνιο έκοψε εύκολα. Άλβες για τον Λεωνάρντο. Τώρα για τον Κάρλος Μάρκες. Περιμένει ο Γκοντζάλες. Πήρε μπάλα ο Αλεξάνδρου. Αλονεύτης, Μωράης. Παπάζογλου στον Μάριο Σέρτσιο. Κάνει κίνηση ο Εφρέμ. Μάριο Σέρτσιο πέρασε. Ο Νίλσον Αντώνιο όμως πήρε μπάλα. Υπάρχει φάουλ από τον Λίβιξτον. Φάουλ που εκτελέστηκε στα γρήγορα από τον Τιάγκο Γκόμες. Άλλαξε με τον Παπάζογλου. Και από εκεί για τον Αλεξάνδρου. Αλονεύτης με τον Κάρλος Μάρκες. Τον πέρασε. Ήρθε η βοήθεια από τον Λεωνάρντο όμως στο πλάγιο για το Αποέλ. Αλεξάνδρου για τον Μαντούκα, κράτησε υπέροχα την μπάλα ο Γκουστάβο Μαντούκα και ξέφυγε. Έψαξε τον Τζιμπούρ, έκοψαν οι της Δόξας, Λίβιξτον, γλίστρησε, Εφρέμ κέρδισε για τον Μάριο Σέρτσιο. Μαντούκα, που έχει αλλάξει πλευρά. Στον Εφρέμ κάνει κίνηση ο Τζιμπούρ. Καλή πάσα για τον Αλονεύτη, ο οποίος δεν κατάλαβε την προσπάθεια του συμπαίκτη του. Εδώ ο Γιώργος Εφρέμ. Σιδεράκης, ο οποίος θα δώσει συνέχεια με το βολέ πλέον. Νίλσον Αντώνιο κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Στον Φεράν. Ο Σιδεράκης όπως απομακρύνει. Άλβες κέρδισε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στον Κάρλος Μάρκες. Ψάχνοντας τον Ράμος, έκοψε ο Αρτηματάς, Αλεξάνδρου. Τώρα για τον Μωράης και πάλι για τον Αλεξάνδρου. Τζιμπούρ, όμορφα για τον Μαντούκα. Τώρα για τον Αλονεύτη, το Αποέλ που ανεβαίνει η σέντρα από τον Αλονεύτη. Ο Γκόμες, ο Εφρέμ, έξω από την περιοχή, ψάχνουν χώρο για το σουτ. Λάθος η συνεννόηση, ο Νοβόα. Τώρα για τον Άλβες και από εκεί στον Γκοντζάλες. Με ταχύτητα τώρα προσπαθεί να απειλήσει η Δόξα. Πήρε μπάλα ο Αλονεύτης, την κράτησε στον αγωνιστικό χώρο. Έψαξε τον Τζιμπούρ, ο Λεωνάρντο και στη συνέχεια ο Άλβες. Ο Τζιμπούρ κερδίζει. Τώρα για τον Αλονεύτη. Η σέντρα, ο Πάολο Ζόρζ θα κόψει. Τρέχει ο Μαντούκα. Ο Λεωνάρντο όμως πρώτος πάνω στην μπάλα θα την κερδίσει. Να απομακρύνει σε ένα χώρο, έχει περάσει πλάγιο όμως για το Αποέλ, το πλάγιο. Γιώργος Δόνης περιμένει ασφαλώς την ομάδα του να ανεβάσει απόδοση, γιατί θεωρώ ότι ακόμη δεν είναι ικανοποιημένος. Αλονεύτης, η σέντρα και το κόρνερ από την παρέμβαση του Κάρλος Μάρκες, με τον Μάριο Σέρτσιο να πηγαίνει και για αυτή την εκτέλεση. Τέταρτο κόρνερ για το Αποέλ, τρία για την Δόξα. Με τον Μάριο Σέρτσιο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Με πολύ φάλτσο στο πρώτο δοκάρι, απομάκρυνε εύκολα. Ο Αλονεύτης
Τώρα για τον Αλεξάνδρου. Ψάχνοντας τον Παπάζογλου, ο Νίλσον Αντώνιο που απομάκρυνε. Το κοντρόλ που πάει να γίνει ο Αρτιματάς θα κρατήσει την μπάλα για τον Παπάζογλου. Τώρα για τον Γκόμες. Αυτός για τον Μαντούκα κάνει κίνηση ο Παπάζογλου. Μαντούκα κρατάει μπάλα. Τώρα για τον Τζιμπούρ. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Παόλο Ζόρζ. Τιάγκο Γκόμες. Για τον Μάριο Σέρτσιο. Αλεξάνδρου. Έτοιμος για τη σέντρα. Την επιχειρεί ο Παόλο Ζόρζ. Πρώτος και στη συνέχεια. Φάουλ από τον Τζιμπούρ πάνω στον Σιδεράκη. Εδώ ο Παόλο Ζόρζ. Ποιος πρόλαβε. Ξανά η σέντρα. Πάολο Ζόρζ πρώτα και στη συνέχεια το φάουλ που γίνεται από τον Ράφικ Τζιμπούρ με το χέρι. Γρηγόρη, σε ακούμε. Ναι. Απλά να μεταφέρω κάποιες οδηγίες τώρα του Γιώργου Δόνη. Όταν γίνεται σέντρα από τα αριστερά, είπε στο Γιώργο Εφρέμ, να μπαίνει στην περιοχή, να πατάει μέσα, για να έχει το Αποέλ περισσότερες ή ποδοσφαιριστές από τα αριστερά, από τα δεξιά, αναλόγως από το που θα βγει η σέντρα, να έχει παίχτες στην περιοχή περισσότερους. Και το βλέπω και λίγο πιο αναστατωμένο, πιο αγχωμένο, αν μπορούμε έτσι να το πούμε. Πέρασε μια ώρα παιχνιδί και το Αποέλ παραμένει άσφαιρο κόντρα στη δόξη. Ναι, σωστό, ναι. Όσο περνάει ο χρόνος, όσο λιγοστεύει η κλεψίδρα, περισσότερο αναστατωμένος θα είναι ο Γιώργος Δόνης. Αλωνεύτης για τον Τιάγκο Γκόμες. Ο Μάριος Σέρτσιο ανέβηκε και πήρε μπάλα. Περιμένει ο Εφρέμ και ο Μαντούκα. Τώρα για τον Τιάγκο Γκόμες, αυτός στον Μωράης. Και πάλι Τιάγκο Γκόμες, Μαντούκα, Γκόμες. Περιμένει από την άλλη πλευρά ο Αλεξάνδρου με υπομονή να πάρει μπάλα. Ο Μαντούκα, τώρα για τον Μάριο Σέρτσιο. Μαντούκα για τον Μωράης, αυτός για τον Τιάγκο Γκόμες. Αλλάζει παιχνίδι τώρα για τον Αλεξάνδρου, δυνατή παλιά, δεν μπορεί να προλάβει. Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου ήταν πολύ δυνατή. Εδώ ο Τιάγκο Γκόμες. Και ο Σιδεράκης σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια. Ράμος και Νοβόα. Αλεξάνδρου δεν έκανε καλό κοντρόλ. Το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι κέρδισαν αρκετά μέτρα χωρίς σκόπο, με τον Κάρλος Μάρκες να περνάει στον Ράμος και αυτός για τον Νοβόα και τον Ραούλ Γκοντζάλες. Ραούλ Γκοντζάλες, η προσποίηση ελευθερώνεται, είναι έτοιμος για τη σέντρα, θα την επιχειρήσει. Απομάκρυνε ο Αλεξάνδρου και στη συνέχεια ο Μωράης. Τώρα για τον Αλωνεύτη, αυτός για τον Τζιμπούρ. Ο Αλωνεύτης του δίνει στήριγμα, ο Τζιμπούρ κρατάει μπάλα όμως. Τώρα για τον Μωράης και αυτός τον Μάριο Σέρτσιο. Εφρέμ με τον Νίλσον Αντώνιο να είναι μπροστά του. Και πάλι για τον Μάριο Σέρτσιο, είναι έτοιμος για τη σέντρα, την επιχειρεί στην πλάτη του Φεράν και το πλάγιο για το Αποέλ. Με τον Μάριο Σέρτσιο να περνάει στον Εφρέμ. Ο Εφρέμ αλλάζει βρίσκοντας τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου που έχει χώρο μπροστά του, κάνει κίνηση. Ο Τζιμπούρ το σουτ κόρνερ από την επέμβαση του Σιδεράκη, ο οποίος φωνάζει στους συμπαίκτες του γιατί δεν πίεσαν τον Αλεξάνδρου και τον άφησαν να κάνει εύκολα ένα σουτ. Αλωνεύτη στην εκτέλεση του κόρνερ για το Αποέλ. Το πρώτο που θα εκτελέσει άλλος παίχτης πέραν από τον Μάριο Σέρτσιο. Στην περιοχή η μπάλα περνάει. Ο Νίλσον Αντώνιο πάει να την κερδίσει. Κέρδισε την μπάλα ο Εφρέμ, Μάριο Σέρτσιο. Και τώρα για τον Εφρέμ, Τιάγκο Γκόμες. Δεν ήταν καλή πάσα, το πλάγιο για την δόξα. Αβία στο λάθος από τον Γιώργο Εφρέμ. Εδώ είναι ο Σιδεράκης. Ξανά η αλλαγή παιχνιδιού από τον Εφρέμ στον Αλεξάνδρου και το σουτ που γίνεται από τον Αλεξάνδρου. Ο Σιδεράκης κόρνερ. Τζιμπούρ. Κερδίζουν την μπάλα το Αποέλ. Για τον Τιάγκο Γκόμες. Κρατάει ο Τιάγκο Γκόμες. Για τον Εφρέμ τώρα. Τώρα για τον Μαντούκα έξω από την περιοχή της δόξας. Αλεξάνδρου. Αλωνεύτης με τον Κάρλος Μάρκες να είναι μπροστά του. Προσπαθεί να ξεφύγει. Τον έκλεισε ο Κάρλος Μάρκες.
το πλάγιο για την δόξα που δεικνύει ο κύριος Χριστοδούλου. 65 λεπτά συμπληρωμένα. Ο Σιδεράκης που χαρακτηριστικά λέει να απομακρυνθεί η μπάλα. Άλβες ψάχνει τον Γκονζάλες. Ο Παπάζογλου θα επιστρέψει στον Χιώτη. Πιέζει ο Νοβόα. Μάριο Σέρτσιο. Πέρασε μπάλα από τον Τιάγκο Γκόμες. Πέρασε και από τον Εφρέμ. Δυνατά ο Φεράν σε πλάγιο. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα από τον Νίλσον Αντώνιο. Κύριος Χριστοδούλου υποδεικνύει ότι θα πρέπει να πάει λίγο πιο πίσω η μπάλα για να εκτελεστεί το φάουλ για τον Παπάζογλου και από εκεί στον Άρτη Ματά. Και τώρα για τον Αλεξάνδρου. Όλη η δόξα κλείνει τους χώρους σωστά. Τζιμπούρ, υπάρχει φάουλ από τον Λεωνάρδο, το σφυρίζει ο κύριος Χριστοδούλου. Ο Αλεξάνδρου για τον Μαντούκα, τώρα για τον Τζιμπούρ. Τιάγκο Γκόμες έξω από την περιοχή της δόξας, πέρασε την μπάλα στον Μάριο Σέρτσιο. Και πάλι για τον Τιάγκο Γκόμες, δεν έκανε καλό κοντρόλ αυτός, κράτησε όμως την μπάλα στον Αρτιματά και πάλι στον Γκόμες. Ο Αλεξάνδρου παίρνει μπάλα. Αλονεύτης γύρισε στον Αρτιματά και πάλι για τον Γκόμες. Κρατάνε μπάλα η του Αποέλ. Αλονεύτης τώρα για τον Αλεξάνδρου. Άι να περάσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Κάρλος Μάρκες και τον Αλεξάνδρου να εκτελεί στον Μαντούκα. Εφρέμ, Μάριο Σέρτσιο περιμένει, παίρνει μπάλα, είναι έτοιμος για σέντρα. Με τον Νίλσον Αντώνιο να είναι μπροστά του. Μαντούκα, Μάριο Σέρτσιο για τον... Ο παίχτης που έπεσε στο έδαφος ήταν ο Αλονεύτης και νομίζω ότι υπήρχε σπρόξιμο εκεί. Θα το ξαναδούμε ασφαλώς με την πρώτη ευκαιρία. Άλβες πιέζεται από τον Αρτιματά. Άλβες πέφτει στο έδαφος, κερδίζει φάουλ από το μαρκάρισμα του Αρτιματά. Εδώ η πάσα, υπάρχει πέναλτι. Εδώ είναι ο Πάολο Ζόρζ που σπρώχνει τον Αλονεύτη. Υπάρχει παράβαση, υπάρχει πέναλτι. Πάολο Ζόρζ για τον Λεωνάρτο. Το γέμισμα ψάχνοντας τον Ράμος, η κεφαλιά πάνω από την εστία του Χιώτη. Ποιος και αυτός γρήγορα γρήγορα, εδώ ο Ράμος προσπαθεί να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Γρηγόρη, περισσότερο άγχος όσο περνάει η ώρα. Εγώ θα έλεγα και κάτι για τη δόξη. Η οποία είναι και αυτή ένας λόγος που το ΑΠΟΕΛ είναι σήμερα έτσι. Δεν είναι μόνο το ΑΠΟΕΛ ότι είναι άσχημο. Λέγαμε και στην αρχή ότι τα πάντα θα κριθούν στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ότι τα πάντα θα κριθούν από την απόδοση του ΑΠΟΕΛ. Ναι, αυτό κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Αλλά και η Δόξα κάνει ένα από τα καλύτερα της παιχνίδια όσον αφορά ανασταλτικό κομμάτι και βρήκε στο πρώτο ημίχρονο, θυμίζουμε, και δύο-τρεις καλές ευκαιρίες, πάρα πολύ καλές, για να έκανε μεγαλύτερη ζημιά από το πρώτο ημίχρονο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, για το χρόνο, ναι, όσο κυλάει ο χρόνος, είναι φυσιολογικό επακόλουθο αυτό. Θα γίνεται. Πέρασε η μπάλα εδώ να δούμε τον Μάριο Σέρτσιο. Το γύρισμα. Μαντούκα το σούτι κόντρα πάνω στον Πάολο Ζόρζ. Φωνάζουν οι του Αποέλ. Ο κύριος Χριστοδούλου υποδεικνύει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Παλιά από τον Λίβιξον στον Νοβόα που τρέχει να προλάβει. Επιχειρεί και την παράλληλη παλιά. Θα προλάβει ο Τιάγκο Γκόμες να κερδίσει την μπάλα. Η κόντρα πάνω στον Ράμος και το πλάγιο είναι για το Αποέλ. Να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού με τον Τιάγκο Γκόμες να περνάει στον Εφρέμ. Τώρα για τον Μάριο Σέρτσιο. Αυτός για τον Παπάζογλου. Και από εκεί για τον Αλεξάνδρου. Χάθηκε ακόμη μια καλή ευκαιρία για το Αποέλ στο σούτ του Γκουστάβο Μαντούκα. Μένει να δούμε αν υπήρχε ή όχι παράβαση. Μαντούκα πάει σε μια καταμέτωπο επίθεση, περνάει στον Αλεξάνδρου, είναι έτοιμος για τη σέντρα. Ο Αλεξάνδρου την επιχειρεί. Πάολο Ζόρζ απομακρύνει. Μάριο Σέρτσιο έτοιμος για το σούτ. Επιχειρεί. Μπάλα πάνω από την εστία. Και η αντίδραση του Γιώργου Δόνη. Και ο Μάριο Σέρτσιο. Και ο Φεράν. Ξανά
Εδώ το γύρισμα από τον Μάριο Σέρτσιο για τον Μαντούκα. Το σουτ. Από εδώ είναι δύσκολο να δούμε. Για να δούμε εδώ. Όχι. Θεωρώ ότι μάλλον στο κορμί του πρέπει να χτυπάει. Και εδώ το σουτ, ο τελευταίο από τον Μάριο Σέρτσιο, πάνω από την εστία του Σιδεράκη. Γκονζάλες για την δόξα που ανεβαίνει και επιχειρεί ένα σουτ από μακριά για να ευνηδιάσει λίγο αριστερά από την εστία του Χιώτη. Εδώ είναι ο Άλβες. Το σουτ το έκανε ο Ραούλ Γκονζάλες. Ο Αλεξάνδρου για τον Αρτιματά. Όσο πάει ο χρόνος, η πίεση στους παίκτες του ΑΠΟΕΛ νομίζω ότι αυξάνεται. Μάριο Σέρτσιο. Αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο Γρηγόρης. Και το ΑΠΟΕΛ, μάλλον και η δόξα, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το ΑΠΟΕΛ δεν έχει καταφέρει να έχει καλή απόδοση μέχρι τώρα. Αλωνεύτης, το γύρισμα, ο Μαντούκα το σούτ, την μπάλα κόρνερ. Ο Μαντούκα το σούτ, την μπάλα κόντραρε πάνω στον Λεωνάρτο και κατέληξε σε κόρνερ. Το ΑΠΟΕΛ που στα τελευταία 3-4 λεπτά έχει φτιάξει 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Ο Μαντούκα το κόρνερ, στην περιοχή η μπάλα. Ο Πάολο Ζόρζ απομακρύνει, ο Αλωνεύτης θα κοντρολάρει, θα κρατήσει την μπάλα. Είναι έτοιμος για τη σέντρα, την επιχειρεί. Ο Τζιμπούρ το σούτ, αδύναμο όμως στα χέρια του Σιδεράκη. Ξανά η σέντρα από τον Στάθη τον Αλωνεύτη. Θα γυρίσει η μπάλα στον Μαντούκα αμέσως αυτός, χωρίς τον οτριβή. Η μπάλα θα κοντράρει στον Φεράν και θα καταλήξει κόρνερ. Ακόμη μία καλή φάση για το ΑΠΟΕΛ. Το πλάγιο για την δόξα. Με τον Νίλσον Αντώνιο να είναι έτοιμος για να το εκτελέσει. Άλβες, Νίλσον Αντώνιο, κράτησε μπάλα ο Βραζιλιάνος. Για τον Φεράν το πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ. Με τον Μαντούκα να εκτελεί αμέσως για τον Τζιμπούρ. Όχι καλά όμως. Ο Φεράν απομάκρυνε σε πλάγιο. Εδώ είναι ο Φεράν, ένας εκ των δύο αμυντικών που μαρκάρουν, κεντρικών αμυντικών της δόξας. Μαντούκα για τον Μωράης που ξέφυγε υπέροχα, κάνει και τη σέντρα, πέρασε η μπάλα από Τζιμπούρ. Τρέχει να μαζέψει και να προλάβει ο Αλωνεύτης με τον Κάρλος Μάρκες να είναι μπροστά του, Αλεξάνδρου. Και πάλι για τον Αλωνεύτη δεν ήταν καλή μπαλιά, πολύ δυνατή. Σιδεράκι σιγά σιγά, προκανίζοντας και λίγο τον χρόνο, θα πάει να δώσει συνέχεια με το βολέ, ενώ ετοιμάζει αλλαγή με τον Άλβαρο Οκάνα, η δόξα, στη θέση του Πάολο Ζόρζ, ο οποίος νωρίτερα δεν μπορούσε να συνεχίσει. Πάολο Ζόρζ, ο οποίος χειροκροτείται φεύγοντας από το γήπεδο, από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Σιδεράκης, ο οποίος απομάκρυνε. Εφρέμ κερδίζει την πρώτη κεφαλιά, Νοβόα την δεύτερη. Οι κόντρες, ο Μαντούκα, κάνει κίνηση ο Αλωνεύτης. Ο Λεωνάρτο γυρίζει την μπάλα στον Κάρλος, στον Γκονζάλης, ο οποίος έδιωξε την μπάλα μακριά. Άλβες έκανε λάθος, την κέρδισε ο Μωράης. Και τώρα το ΑΠΟΕΛ με τον Μαντούκα που ανεβαίνει για τον Αλωνεύτη. Η σέντρα στην περιοχή, Τζιμπούρ, πρόλαβε ο Φεράν όμως να βάλει το κεφάλι εκεί και να απομακρύνει την μπάλα. Μωράης, το ΑΠΟΕΛ που ασκεί μία ασφιχτική πίεση στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μαντούκα κρατάει για τον Τιάγκο Γκόμες, από εκεί στον Αρτιματά. Τώρα για τον Αλεξάνδρου και από εκεί στον Αλωνεύτη. Αλωνεύτης έχοντας μπροστά του η σέντρα σου, το Σιδεράκης μάζεψε. Έλα Γρηγόρη, σε ακούμε. Ετοιμάζει και έρικα αυτό ο Φερνάντες, ο Γιώργος Κωστής. Με αυτόν τον τρόπο θα θέλει ποδοσφαιριστή έμπειρο στη μεσαία γραμμή εκεί να κρατήσει μπάλα. Έμεινα 15 λεπτά, όλα είναι πιθανά. Σωστά. Αλλά το ΑΠΟΕΛ, όπως είπες, ναι, ασφιχτική πίεση. Λείπει όμως η συγκέντρωση εκεί στην τελική πάσα, στο τελικό σου προς την εστία, για να φτιάξει το ΑΠΟΕΛ τις ευκαιρίες εκείνες για να ανοίξει το σκορ. Αυτός που θα περάσει εκτός παιχνιδιού είναι ο Νοβόα.
και την θέση του θα πάρει ο Ρικάρντο Φερνάντες. Νοβό, ο οποίος ο Γρηγόρη έκανε αισθητή την παρουσία του. Ναι, πολύ καλό παιχνίδι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της Δόξης απόψε έχουν και αυτό το κίνητρο, οι παίχτες όλων των ομάδων πλέον, κυρίως του Βερυνικού της Δόξας, παίζοντας κόντρα στο ΑΠΟΕΛ, το οποίο παρακολουθούν από την τηλεόραση αγωνιζόμενο στο Champions League. Θέλουν και αυτοί να αποδείξουν ότι αξίζουν, μετράνε τις δυνάμεις τους. Να δούμε τον Μωράης τώρα για τον Αλονεύτη. Αλονεύτης ανεβαίνει, έψαξε τον Μαντούκα. Ο Λεωνάρντο, αυτός που κέρδισε την μπάλα, την απομάκρυνε σε ένα χώρο που είναι ο Λίβιγκστον. Λίβιγκστον τώρα για τον Ραούλ Γκοντζάλες και πάλι Λίβιγκστον. Αλλάζουν την μπάλα. Τώρα ο Ρικάρντο Φερνάντες για τον Άλβες. Ράμος, Ρικάρντο Φερνάντες, αυτός πολύ όμορφα πήγε να περάσει εκεί ο Ψάνα. Κέρδισαν οι του ΑΠΟΕΛ. Νίλσον Αντώνιο, Ρικάρντο Φερνάντες, Άλβες. Κυκλοφορεί την μπάλα τώρα η Δόξα. Νίλσον Αντώνιο. Οι του ΑΠΟΕΛ οι φίλοι που ζητάνε να πιέσει ψηλά η ομάδα τους. Κάρλος Μάρκες που έχει έρθει τώρα στο αριστερό άκρο. Κατοχή μπάλας 55% για το ΑΠΟΕΛ, 45% για την Δόξα. Υπάρχει offside στο οποίο υποδεικνύεται ο Ράμος. Μωράης εκτέλεσε. Πήρε μπάλα μάλλον από την εκτέλεση του Παπάζογλου για τον Εφρέμ. Με τον Κάρλος Μάρκες μπροστά του. Η σέντρα. Ο Φεράν θα γυρίσει την μπάλα στον Σιδεράκη. Σίγουρα την μπάλα. Λεωνάρντο που έχει πάρει και τον, και τον περιβραχιόνιο του αρχηγού. Σιδεράκης για τον Λίβιγκστον και από εκεί στον Ραούλ Γκοντζάλες. Το τσίπημα της μπάλας, ο Λίβιγκστον κέρδισε και ανεβαίνει η Δόξα με καλές προοπτικές. Ο Τσάνα στην περιοχή, η σέντρα. Να δούμε τον Φερνάντες στο σούτ, την μπάλα έξω. Η ευκαιρία που πάει χαμένη για την Δόξα με τον Ρικάρντο Φερνάντες να μην καταφέρει να σκοράρει. Μαντούκα τσίπησε μπάλα, την κέρδισε ο Κάρλος Μάρκες. Ο Τσάνα και πάλι για την Δόξα με τον Ράμος. Από εκεί μπάλα στον Άλβες. Τώρα για τον Λίβιγκστον, από εκεί στον Φερνάντες και τώρα για τον Γκοντζάλες. Προσπάθησαν να αλλάξουν την μπάλα, κέρδισε ο Αλεξάνδρου. Ο Αλονεύτης, οι κόντρες, Αλονεύτης κρατάει την μπάλα. Ο Λίβιγκστον απομακρύνει όπως ο Ραούλ Γκοντζάλες. Ο Μάριο Σέρτσιο θα κερδίσει την μπάλα για τον Γκόμες και από εκεί πάλι στον Μάριο Σέρτσιο. Το πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ. Με τον Μάριο Σέρτσιο στον Μαντούκα. Μαντούκα για τον Αλονεύτη. Έχει μπροστά του τον Ραούλ Γκοντζάλες και τον Αλεξάνδρου να του δίνει στήριγμα. Αλεξάνδρου έτοιμος για τη σέντρα, την επιχειρεί. Είναι καλή ο Σιδεράκης, απομακρύνει. Ο Αλεξάνδρου απομακρύνει ο Λίβιγκστον την μπάλα. Το ΑΠΟΕΛ που βγάζει πολλούς παίχτες στην επίθεση. Μωράης για τον Γκόμες της Δόξας με τον Κάρλος Μάρ, με τον Γκοντζάλες να είναι στο έδαφος. Αλονεύτης, να δούμε τον Αλεξάνδρο, επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα θα περάσει κόρνερ από την επέμβαση του Σιδεράκη. Ο Λεωνάρντο και ξανά η φάση με τον Αλεξάνδρο από το ύψος της περιοχής στο σουτ. Να απομακρύνει την μπάλα ο Σιδεράκης σε κόρνερ. Μάριο Σέρτσιο στην εκτέλεση του κόρνερ. Εύκολη απομάκρυνση της μπάλας από τον Τσάνα στο πρώτο δοκάρι. Εφρέμ για τον Μάριο Σέρτσιο και από εκεί στον Μωράης. Αλεξάνδρου για τον Αλονεύτη, κέρδισε ο Ραούλ Γκόμες. Ραούλ Γκοντζάλες Αλεξάνδρου για τον Μαντούκα. Τον πιέζει ο Λίβιγκστον. Μαντούκα και πάλι για τον Αλονεύτη. Και πάλι για τον Μαντούκα. Αυτή η επίθεση είναι καλή για το ΑΠΟΕΛ. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Εφρέμ, μπάλα έξω. Στο 80 με τη συμπλήρωση 80 λεπτών
Είδατε και την αντίδραση του Δόνη. Χάθηκε ακόμη μια σπουδαία ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Φερνάντες στον Οτσάνα. Φερνάντες, Οτσάνα και τώρα Άλβες για την Δόξα, που αλλάζει μπάλα και ανεβαίνει με τον Ραούλ Γκονζάλες. Έχοντας μπροστά του τον Αλεξάνδρου, του πήρε την μπάλα ο Αλεξάνδρου και ο Αλονεύτης στη συνέχεια. Ο Μαντούκα, η κόντρα πάνω στον Λεωνάρτο. Ο Αλεξάνδρου και τώρα ο Νούνο Μωράης, το παιχνίδι που παίρνει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό στα τελευταία 5-6 λεπτά. Με το ΑΠΟΕΛ να επιχειρεί να απειλήσει, αλλά την Δόξα να στέκει καλά μεσοαμυντικά και να απειλεί και αυτή με τη σειρά της με ξαφνικές αντεπιθέσεις. Τιάγκο Γκόμες περιμένει, ο Αλονεύτης παίρνει μπάλα. Έχει μπροστά του τον Ραούλ Γκονζάλες. Αλονεύτης περνάει στην περιοχή, πέφτει, φάουλ στο ύψος της περιοχής. Κύριος Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν πολύ κοντά. Εδώ ξανά με τον Ραούλ Γκονζάλες η προσποίηση, σωστά αποδεικνύεται το φάουλ. Λίγο πριν ο Στάτης Αλονεύτης περάσει στην περιοχή. Ο Μάριο Σέρτσιο, αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Μάριο Σέρτσιο χαμηλά, ο Μαντούκα επιχειρεί το σούτ, η κόντρα και έχουμε το κόρνερ. Μάριο Σέρτσιο και πάλι στην εκτέλεση και αυτής της στημένης μπάλας για το ΑΠΟΕΛ. Είμαστε στο 83. Εκτελείται κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα θα περάσει out, η κεφαλιά που έγινε από τον Αρτηματά που είχε ανέβει. Εδώ ο Κωστάκης Αρτηματάς. Ετοιμάζεται ο Καλτερόν, Γρηγόρη, να πριν περάσει. Και τελευταία αλλαγή και για τον Γιώργο Κωστή. Με τον Ράμος. Φεύγει ο Ράμος, ναι. Ναι. Φανερές οι προθέσεις πλέον του Γιώργου Κωστή. Με την αποχώρηση, την έξοδο και του Ράμος. Θέλει να κρατήσει αυτό τον πολύτιμο βαθμό. Τώρα που η ομάδα του θα πιεστεί, είναι μέσος νομίζω, αμυντικός. Είναι μέσο αμυντικός, ναι. Ναι. Ο Καλτερόν. Θα τον βάλει για να δώσει περισσότερη δύναμη στην μεσοαμυντική του γραμμή. Γιατί εδώ που έχει φτάσει στο 83, θέλει να πάρει βαθμολογικό κέρδος οπωσδήποτε. Από ένα παιχνίδι που δεν περίμενε ότι θα έπαιρνε κάτι. Σωστά. Τιάγκο Γκόμες η κεφαλιά. Ο Τσάνα έστειλε την μπάλα στον Άλβες. Και από εκεί η μπάλα για τον Λεωνάρτο. Λεωνάρτο κρατάει μπάλα. Ψάχνει και βρίσκει τον Ρικάρδο Φερναντές. Χάθηκε η κατοχή από πλευράς της Δόξας. Ο Παπάζογλου, ο οποίος αποφασίζει και αυτός να ανέβει. Τώρα για τον Μάριο Σέρτσιο. Εφρέμ που πάει να περάσει, τον έκλεισε και του πήρε μπάλα ο Νίλσον Αντώνιο με εξαιρετική επέμβαση. Άλβες, ο Λίβιξτον για τον Γκονζάλες και τώρα για τον Άλβες. Ανεβαίνει η Δόξα, Φερναντές για τον Λίβιξτον. Κρατάνε μπάλα. Ο Καλτερόν άλλαξε με τον Ραούλ Γκονζάλες. Ο Άλβες δεν έκανε καλό κοντρόλ εκεί. Ο Καλτερόν το πλάγιο για τους γαλαζοκίτρινους με τον Μαντούκα. Τζιμπούρ. Γουστάβο Μαντούκα. Τώρα για τον Αλεξάνδρο, ο οποίος έχει χώρο να ανέβει, κάνει κίνηση ο Αλονεύτης. Αλονεύτης στην περιοχή, το γύρισμα, πρόλαβε και απομάκρυνε ο Καλτερόν. Αυτό που λέγαμε, ότι ο Καλτερόν έρχεται να βάλει ακόμη περισσότερη δύναμη μεσοαμυντικά για την Δόξα. Παπάζογλου για τον Αρτηματά και από εκεί στον Μωράης και τώρα για τον Αλεξάνδρου και πάλι για τον Αλονεύτη. Δεν υπάρχει offside. Αλονεύτη στο πλασέο, Σιδεράκης με τα πόδια. Απομακρύνεται η μπάλα. Μωράης για τον Τιάγκο Γκόμες. Και τώρα για τον Εφρέμ με τον Νίλσον Αντώνιο μπροστά του. Και πάλι για τον Τιάγκο Γκόμες. Θέλει υπομονή ο Δόνης. Ο Μωράης για τον Εφρέμ. Όχι, αλλάζει κατεύθυνση. Στέλνει την μπάλα στον Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου επιχειρεί τη σέντρα, η μπάλα θα περάσει, πήγε για αυτό γκολ ο Φεράν για να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Επιστράφηκε όμως στον Σιδεράκη, διαμαρτύρονται οι του ΑΠΟΕΛ για
για επιστροφή της μπάλας και για έμεσο. Νομίζω ότι ίσως και να είχαν δίκιο, είναι μια φάση πολύ δύσκολη αυτή. Λίβιγκστον. Φερναντές, Λίβιγκστον και πάλι για τον Φερναντές αλλάζουν την μπάλα οι δύο τους. Τώρα για τον Άλβες και από εκεί στον Ραούλ Γκονζάλες, τον οποίον κερδίζει ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Ξανά η σέντρα, ο Λεωνάρτο είναι, προσπάθησε να περάσει την μπάλα σε κόρνερ, αλλά τη γύρισε στον Σιδεράκη. Μωράης για τον Παπάζογλου και από εκεί η μπάλα στον Μάριο Σέρτσιο, τώρα για τον Τιάγκο Γκόμες. Μωράης του δίνει στήριγμα, πήρε μπάλα, απομακρύνεται, να δούμε τον Αλονεύτη στην περιοχή, πέφτει, υπάρχει πέναλτι. Ο κύριος Χριστοδούλου υποδεικνύει πέναλτι στο μαρκάρισμα του Φεράν πάνω στον Αλονεύτη. Στο 87. Αλονεύτης που μένει στο έδαφος. Εδώ ξανά η παλιά. Το λάθος από τον Φεράν, ο Αλονεύτης παίρνει την μπάλα μπροστά. Α, το χέρι του Φεράν είναι στην πλάτη του Αλονεύτη. Ο κύριος Χριστοδούλου από πολύ κοντά υποδεικνύει την άσπρη βούλα και το πέναλτι για το ΑΠΟΕΛ με τον Γκουστάβο Μαντούκα. Στο 87 η μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ να ανοίξει το σκορ. Σε ένα χρονικό σημείο που θεωρώ ότι είναι πολύ καθοριστικό. Γκουστάβο Μαντούκα απέναντι από τον Σιδεράκη. Λίγα μέτρα φόρα από τον Γκουστάβο Μαντούκα. Επιχειρεί το σούτ, απομακρύνει ο Σιδεράκης και διώχνει την μπάλα ο Καλτερών. Η μεγάλη ευκαιρία που πάει χαμένη για το ΑΠΟΕΛ. Με τον Παπάζογλου να επαναφέρει τον Καλτερών και στη συνέχεια τον Άλβες να περνάει την μπάλα στον Τσάνα. Και η επίθεση για την Δόξα και πάλι για τον Άλβες έκανε λάθος εκεί, κέρδισαν οι του ΑΠΟΕΛ στο 87. Σε ένα κρίσιμο σημείο το ΑΠΟΕΛ καταφέρνει να χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με τον Γκουστάβο Μαντούκα από την άσπρη βούλα εδώ και πάλι να μην μπορεί να κερδίσει ο Σιδεράκης, όμως ο οποίος έχει βγει πάρα πολύ. Ίσως θα έπρεπε ο κύριος Χριστοδούλου να υποδείξει την επανάληψη. Μωράης κέρδισε και πάλι για το ΑΠΟΕΛ. Με τον Αρτιματά να ψάχνει με μεγάλη παλιά τον Μαντούκα. Ο Λεωνάρτο να απομακρύνει και τον Αλονεύτη να μαζεύει την απομάκρυνση. Αλονεύτης για τον Μαντούκα, ποιος κρατάει την μπάλα και πάλι για τον Αλονεύτη, αμέσως αυτό στη σέντρα. Σε ένα χώρο που ο Άλβες προσπαθεί να απομακρύνει, η μπάλα θα καταλήξει στον Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου προσπαθεί να βρει χώρο για τη σέντρα, την επιχειρεί με το δεξί, η κεφαλιά από το τσιμπουρί μπάλα έξω. Στο 89 ο Δόνης, ο οποίος προσπαθεί να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του. Ξανά η τελευταία φάση με το τσιμπούρ στην κεφαλιά στριφτή, να περνάει η μπάλα έξω. Ο Σιδεράκης θα δώσει το βολέ. Ο Παπάζογλου κερδίζει την κεφαλιά, η μπάλα που περνάει. Ο Φεράν θα διώξει όπως όπως. Ο Αρτιματάς θα γυρίσει στον Χιώτη. Αυτό τον Αλεξάνδρου τον πιέζει ο Λίβιγκστον. Αλεξάνδρου κρατάει τώρα για τον Μωράης. Συμπληρώνουμε σε λίγο τα 90. Ο Αλονεύτης με τον Ραούλ Γκονζάλες. Η σέντρα ψάχνοντας το κεφάλι του Τζιμπούρ. Κεφαλιά από τον Τζιμπούρ, ο Σιδεράκης μαζεύει την μπάλα εύκολα. Συμπληρώνουμε σε 3 δευτερόλεπτα τον χρόνο των 90. Μπαλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Οτσάνα που κερδίζει την κεφαλιά. Ο Παπάζογλου επιστρέφει στον Χιώτη και από εκεί η μπάλα στον Αλεξάνδρου. 3 λεπτά η χρόνη των καθυστερήσεων, οι οποίοι ξεκινάνε να μετράνε από τώρα. Για τον Αλονεύτη, συγγνώμη, κάνει κίνηση ο Μαντούκα. Θα κοντρολάρει την μπάλα. Τζιμπούρ θα γυρίσει. Έτοιμος για το σούτο Τζιμπούρ, προλαβαίνουν οι αμυντικοί.
ο Καλτερών για την Δόξα. Η Δόξα που έχει βάλει πάρα πολύ προσπάθεια μεσοαμυντικά και κρατάει αυτό το 0-0. Ο Μωράης τώρα για τον Τζιμπούρ και από εκεί στον Τιάγκο Γκόμες. Για τον Μάριο Σέρτσιο, κρατάει την μπάλα ο Μάριο Σέρτσιο. Για τον Μωράης, η σέντρα στην περιοχή. Ο Λεωνάρτο απομακρύνει την μπάλα. Θα την μαζέψει ο Αλονεύτης. Έτοιμος για μια νέα προσπάθεια ο Αλονεύτης με τον Ραούλ Γκοντζάλες. Οι κόντρες και το out υποδεικνύει ο κύριος Χριστοδούλου. Ραούλ Γκοντζάλες που μένει πεσμένο στο έδαφος. Σιδεράκης, ο οποίος δέχεται τα εύσημα από τον Φεράν για την επέμβασή του στο πέναλτι, ασφαλώς, το οποίο ήταν σε ένα πολύ καθοριστικό χρονικό σημείο. Σιδεράκης θα δώσει συνέχεια. Με το βολέ, με τον Αρτιματά να κερδίσει την κεφαλιά ο Αλονεύτης, ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Μαντούκα. Μαντούκα περιμένει κίνηση, παίρνει μπάλα ο Τζιμπούρ. Καθόλου καλή συνεργασία και ο Τζιμπούρ είναι εκτός παιχνιδιού. Ένα λεπτό οι χρόνοι που απομένουν για την συμπλήρωση των τριών. Το πλάγιο που εκτελέστηκε, ο Λίβιγκστον θα κρατήσει την μπάλα, δεν έχει βγει πλάγιο. Με τον Αρτιματά να είναι μπροστά του ο Λίβιγκστον. Έκανε την παράλληλη παλιά, κέρδισε ο Μάριο Σέρτσιο. Και ίσως μια τελευταία προσπάθεια για το Αποέλ με τον Τιάγκο Γκόμες για τον Νεκτάριο τον Αλεξάνδρου. Ο Τζιμπούρ περιμένει πλάγια, η σέντρα για τον Αλονεύτη πέρασε. Μάζεψε ο Σιδεράκης. Σιδεράκης ο οποίος ζητάει από τους παίχτες του να ηρεμήσουν. Ο Ελλαδίτης θερματοφύλακας δίνει συνέχεια, ψάχνοντας τον Οτσάνα, ο οποίος έκανε το κοντρόλ. Κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, ο Παπάζογλου όμως του την πήρε με το τάκλι. Τώρα για τον Τιάγκο Γκόμες. Το Αποέλ μεγάλη παλιά, ψάχνοντας τον Τζιμπούρ, ο Λεωνάρτο και ο Φεράν θα απομακρύνει. Τα τελευταία δευτερόλεπτα. 5 τον αριθμό, οι κόντρες, ο Νίλσον Αντώνιο που απομακρύνει, ο Αρτιματάς που θα δώσει ύψος, Αλονεύτης εκεί, ο Άλβες απομάκρυνε, Αρτιματάς, Φερναντές, κάνει λάθος, δεν μπορεί ο Μαντούκα, ο Ραούλ Γκοντζάλες σε πλάγιο. Το Αποέλ που επιμένει, Αλονεύτης στην εκτέλεση του πλαγίου, πήρε την μπάλα από τον Μαντούκα που εκτέλεσε το πλάγιο, συγγνώμη, το πλάγιο τώρα νέο από την παρέμβαση του Λίβιγκστον. Με τον Μαντούκα να στέλνει την μπάλα στον Αλονεύτη. Τώρα για τον Αλεξάνδρου. Για τον Αλονεύτη στην περιοχή, ο Στάτης Αλονεύτης ψάχνει χώρο για τη σέντρα. Μωράει στο πλασέ, μπαλά έξω. Αυτό θεωρώ ότι ήταν και το τέλος του παιχνιδιού, με την μεγάλη ευκαιρία του Νούνο Μωράης να πλασάρει από την γωνία της μικρής περιοχής έξω. Σιδεράκης που μένει στο έδαφος. Ξανά η πάσα για τον Αλονεύτη, πήρε την μπάλα, επιχείρησε τη σέντρα ο Μωράης στο πλασέ, η μπάλα πέρασε έξω στο πλασέ του Νούνο Μωράης. Κύριος Χριστοδούλου, ο οποίος περιμένει λογικά την μπάλα να βρεθεί στον αέρα για να σφυρίξει για τελευταία φορά. Κάτι που γίνεται τώρα, η Δόξα η οποία παίρνει παλικαρίσιο βαθμό στο Γκάσιπι απέναντι στο Αποέλ, με τον Γκουστάβο Μαντούκα να χάνει την μεγάλη ευκαιρία από την εκτέλεση πέναλτι στο 87, με τον Σιδεράκη ασφαλώς να είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, τον Σιδεράκη να είπε όχι και στην εκτέλεση πέναλτι και σε μια-δυο άλλες περιπτώσεις. Σιδεράκης ο οποίος είχε κάνει ένα πολύ καλό πρώτο μισό στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρσι και ασφαλώς και σήμερα παίρνει τον τίτλο του MVP στην αναμέτρηση, περιμένοντας τον
Γρηγόρη πλέον τον Γεωργίου να μας μεταφέρει δηλώσεις, νομίζω Γρηγόρη, από τον Σιδεράκη, τον τερματοφύλακα της Δόξας, ο οποίος πραγματικά κατέβασε τα ρολά εκεί όπου χρειάστηκε, λέει με τον Σιόντι. Πήρε τον βαθμό η Δόξα. Να δούμε τη στατιστική πλευρά του 90 λεπτού και θα του δώσουμε αμέσως το λόγο. 7 τελικές προσπάθειες από το ΑΠΟΕΛ, 4 στο στόχο, 6 από τη Δόξα, οι 4 στον στόχο. 8-3 τα κόρνερ, 16 τα φάουλ κερδισμένα. Μία κίτρινη κάρτα για την Δόξα. Κατοχή μπάλας 57% για το ΑΠΟΕΛ, 43% για την